Πάτερ, όπως είσαι έτοιμος. Ξεκινάμε. Σεβαστοί ιερείς, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ μας πατέρα Νικόλα Λεντοβίκε, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ναυπλία συνεχίζει τις δραστηριότητες, αγωνιζόμενος να προτείνει μια άλλη προοπτική στην πνευματική ζωή της πόλης του Ναυπλίου. Παρότι τα εμπόδια είναι μεγάλα για τέτοια εγχειρήματα, εμείς πιστεύουμε και επιμένουμε να είμαστε δύσκολοι απέναντι στις ευκολίες της κατανοητικής συνήθειας και της αποκάθμωσης του lifestyle, απαιτώντας όλο και πιο ποιοτικές και προσωπικές δημιουργικές εκφράσεις. Πιστεύουμε ότι μόνο η αρετή της συλλογικότητας μπορεί να παρηγορήσει και να κινητοποιήσει τις καρδιές μας και να δώσει προοπτική ονείρου στην άνυδρη σημερινή καθημερινότητα. Μόνο μέσα από τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη μπορείς να γίνεις διαφορετικός και να απολαμβάνεις την ιδιοπροσωπία σου. Έτσι, γίνεσαι γοητευτικός και αποκτάς νόημα και ρυθμό, ώστε να διαφωνείς τον πλησίον. Στο πνεύμα αυτό, έχουμε τη μεγάλη ευχαρίστηση, μαζί με τις εναλλακτικές εκδόσεις, να φιλοξενούμε τον αγαπημένο μας πατέρα Νικόλα Λουδοβίκο, για να μας παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «Να ξανασκεφτούμε τον ανθρωπισμό». Λόγω όμως ποιματικών υποχρεώσεων, αδυνατεί να είναι μαζί μας και ο Μητροπολίτης μας, κύριος Νεκτάριος, ο οποίος μας συγχαίρει για την απόψινή εκδήλωση και καλωσορίζοντας τον φίλο του πατέρα Νικόλα Λουδοβίκο, μας στέλνει την αγάπη του και μας εύχεται καλή επιτυχία. Καλούμε τον Οικοδεσπότη και Ευμέριο του Ιερού Ναού του Αγίου Αναστασίου του Ναυπλιαίος, πατέρα Κωνσταντίνο Οικονόμου, να χειρίξει την έναρξη της εκδήλωσης. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εκ μέρους της Αφεσδιωτά του Μητροπολίτου μας, σας καλωσορίζουμε, πατέρα Νικόλα, όπως προφανώς το είπε και η Γεωργία, είσαστε φίλοι πολλά χρόνια και στεναχωρέθηκε που δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Αλλά για μας είναι μεγάλη και μέγιστη τιμή που ήρθατε και σας φιλοξενούμε στο προσκυνηματικό αυτό ναό και στο πνευματικό μας κέντρο εδώ στον Άγιο Γιάννη. Σας ευχόμαστε καλή διαμονή στον αύριο και ευχαριστούμε για όλη την αγάπη σας που ήρθατε απόψε. Καλή ομιλία. Να φωτιστούμε από τα λόγια του πατρός Νικολάου όπως πάντα και με τις ευχές του σαν τους μειοντάτου να σας ξαναέρχομαι και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ναυπλία, Βάλης Παπαχαραλάμου, θα προλογίσει την εκδήλωση. Μια φορά ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, οδεύοντας προς τον Ολυμπιακό, διάβασε στον τύπο κάτι που είχε γράψει ένας νεαρός. Θέλω χρόνο για το τίποτα. Κάποιος μπορούσε να το περάσει για σουρεαλιστική απαιτή υπερβολή και να το σπεράσει. Ο πατήρ Νικόλαος όμως συντονίστηκε με την ψιθυριστή αυτή καρδιά του φοιτητή του, κατανοώντας ότι θα μπορούσε να πρόκειται για προσευχή σύγχρονου Αγίου. Έτσι, το ζήτημα αυτό το έφερε στη συνέχεια θέμα της ομιλίας. Έτσι παίρνουμε την Εκκλησία. Όχι να αγορεύει και να απαγορεύει, αλλά να δίνει πνεύμα στην αμαρτία μας και στην αλήθεια μας. Με παραδεί χαρά την επίσης τιμή λοιπόν, υποδεχόμαστε τον αγαπημένο πατέρα Νικόλα Λουδοβίκο. Για όσους μπήκαμε στην Εκκλησία, όχι αποκλειστικά για αυτό την ιερολογία, αλλά για να συναντήσουμε τον άλλο και να βρούμε στράτα Θεού προς το κάλλος και την ομορφιά, ο πατέρας Νικόλαος είναι ο μυστικός μας στάλτη, που δεν αδικεί μόνο. Αυτό μπορεί να είναι εύκολο, αλλά και ύποπτο. Αλλά μας παιδεύει να ανήκουμε μόνοι μας τον δρόμο. Για όσους θέλουμε εμάς, θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε, ο πατέρας Νικόλαος με την πνευματική του Ανάσταση μας πιστοποιεί συνεχώς με μικρά αποκαλυπτικά θαύματα.
Δυστυχώς, η εκκλησιαστική παράδοση σε σημαντικό της μέρος ζει κάστο από τα βάρη της διχοτόμησης του κόσμου σε αγίους και κοσμικούς. Ευτυχώς ο Πάτερ Νικόλαος μας δέχεται στο λόγο του δίχως χρήσιμο τρόπο. Μας δέχεται όπως είμαστε και κυρίως όπως δεν είμαστε. Για τον Πατέρα Νικόλαο ο Θεός δεν είναι ο μεγάλος άγαμος, όπως τον θέλουν οι δυτικοί και πολλοί ανατολικοί. Γι' αυτό και δεν θέλει τον άνθρωπο χώριο από πάθος για τον συνάνθρωπο. Στην Εκκλησία όμως πρέπει να κυνηγήσουμε εμπειρίες και αναπηρίες. Να μιλήσουμε ένα καλό βιβλίο που διαβάσαμε, για μια ταινία που είδαμε, για ένα τραγούδι που μας συγκίνησε, για τα προβλήματα της γειτονιάς μας, για το άγχος της δουλειάς μας, για τις αγωνίες της ερωτικής μας ζωής, ώστε να βρει λόγο και αιτία ο Θεός να ανθίσει ανάμεσα στις πληγές μας. Γι' αυτό μας παρηγορεί και μας τέλειο ο Πατέρας Νικόλαος. Διότι σε αυτό ένα τροπάριο συνεχίζεται στους τύπους ενός ροκ κομματιού. Οι βιβλικές παραβολές σε στόλοι κινηματογραφικών έργων και η θεολογία απομονωποιείται από τη μεγάλη λογοτεχνία. Και οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά την αγωνία που εκφράζει ο Πατέρας Νικόλαος με αφορμή την τραγωδία του Μισελ Ουελμπέ για τον τρόπο που αυτά προφητεύουν για τον ελληνοδυτικό πολιτισμό. Έναν πολιτισμό που έχει συγκεκριθεί τον εαυτό του και επικαλείται ανοιχτά πια το ζωακάρο. Ενώ ο δυτικός άνθρωπος έχει πάθει έλλειψη αυτού και αρνείται κάθε βοήθεια από την αλήθεια, προτιμώντας να σβήνει απαθής σε έναν σκύρο μελετισμό. Του Πατέρα Νικόλαου του αρέσει να λέει ότι ο Θεός είναι πεδρός και παδαγός για μας, αλλά δεν ξέρει γιατί μας αγαπά. Αυτή η ομολογία του τέλειου έργου όμως δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για να είμαστε πολεμσάκηδες, αλλά να αποτελεί άθλημα γενναίας υπευθυνότητας με τον εαυτό μας και την κοινωνία. Για τον Πατέρα Νικόλαο, στάλαξη δεν σημαίνει πόνος και βασανιστήρια. Σημαίνει απλά πλήρη ανάληψη ευθυνών. Φταίω δε φταίω, δραπετεύω από το εγώ μου και αναλαμβάνω σε διακονό τελείως δωρεάν, επειδή απλά σε αγαπάω χωρίς αιτία της συμφέρουσης. Ο μόνος τρόπος που είναι αποδεκτός είναι η αγωνία, εάν πληρούνται από την αγάπη μου που αγαπώμενος πλησίων. Γιατί ο άλλος δεν είναι η πόλωση, αλλά η σωπηρία μας. Μία από τις τελευταίες ομιλίες του πατρός Νικολάου είχε τίτλο «Η πνευματικότητα των αισθήσεων», όπου τον ακούσαμε να λέει ότι το πνεύμα ξεκινά από τις αισθήσεις. Μόνο αυτός μπορούσε να πει αυτό τον ευγενή θείο και σπαρακτικό λόγο που μας απελευθερώνει, γιατί επανεκπρόκειται τη σχιζοφρένεια του χωρισμού σώματος και ψυχής. Διότι αίσθηση σημαίνει δυναμική, ανάγκη του άλλου και πληρότητα ύπαρξης. Σήμερα, οι υποτιθέσεις της επεξηγήσεις δεν υπάρχουν πλέον. Η ιδιώτευση, αυτή η τρομερή πτώση που εξώτησε την αρχαία η Έλληνα και που ανέδειξε ως αρρώστια της εποχής μας ο Κορνήλιος Μαστοριάδης, με τον οποίο συνομιλεί συχνά ο Πατέρας Νικόλαος, πήρε διαβολική πορεία. Με την αρρωγή του διαφωτισμού, εξελίχθηκε σε κοινικό ατομισμό και αφού τράφηκε ο δεσάκιστο, προβιβάστηκε σε ναρκισισμό. Ο νέος άνθρωπος είναι ο παλιός ερησίτων. Ο Πατέρας Νικόλαος μιλά τον μιλά για μια ανοιχτή πλέον ιστορία, η οποία φλερτάροντας με τη μεταφυσική μπορεί να φέρει ρογμές στα αδιέξοδα των ιδεολογιών, των θρησιών και των πέτρινων καρδιών μας. Η πίεση για την τριβεράδα της μπορεί να βοηθήσει τον Θεό και να προκαλέσει την ξέφρενη και ανέτεια και άπειρη αγάπη και σύγκρουση. Στους ταχύτα της γεωργός ο άνθρωπος υπερηφανεύεται να γίνει υπεράνθρωπος και με την τεχνολογία να αναγκάσει την φύση μας να σκεφτεί διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο πλάστηκε, ο Πατέρας Νικόλαος επαναφέρει το αίτημα για επαναπροσέγγιση της οντολογίας και της ουσίας, πριν η ίδρυση του να ζητήσει πιο λεωμαρκατόρα τον λαιμό μας. Ο τεχνοπίθυνος αποδίδει το θέμα το αμέσως επόμενο βιβλίο του. Θα μπορούσαμε να ξεδιπλώνουμε το θαυμασμό μας για τον Πατέρα Νικόλαο για μερόνι. Αλλά είναι επιβλητική η δίψα για λάι. Ευγνώμων του Πατέρα Νικόλαο, ανοίγουμε την αγκαλιά μας.
να πω κατά το θέλατε και ξεκινήσετε πρώτα. Νομίζω ότι είναι κάτι της παρουσίας που μου έγινε ποτέ. Θα αισθάνομαι λίγο το ρομό μου σε πρώτα. Τελειπλώντας από το μεγάλο παιχνίδι. Ο οποίο είναι η σχέση μας με το απόλυτο, η οποία μας ενισχύει, μας διατηρεί, μας ξαναφτιάχνει. Τι να κάνουμε. Ζούμε σε μια εποχή όπου ο πραγματικός πλούτος έτσι, το πραγμάτων του κόσμου και το πραγμάτων του εαυτού. Μένει σε παρένθεση. Η φράση αυτή δεν χρειάζεται πρόβλημα για το τίποτα, τα μια ομιλία του στα Ιωάννηνα. Ακόμα τώρα μέσα μου είχε, ήθελα να το γνωρίσω και το παιδί που έγραψε, αλλά δεν μπόρεσα. Γιατί περί αυτού και εγώ αυτό κάνω. Ψάχνω για το τίποτα. Δηλαδή, αυτό το οποίο σκεπτόμαστε λιγότερο από οτιδήποτε άλλο. Κι όμως ετοιμάζομαι στην πραγματικότητα όλη μας τη ζωή για να το αντικρίσει κάποια στιγμή. Δηλαδή αυτό το οποίο στο lifestyle δεν έχει καν πρόσωπο. Στην πραγματικότητα όμως, αναδεικνύει την αλήθεια μας. Δεν προβλέπεται η αλήθεια στο σημερινό τέξτα. Έτσι. Δεν διαδραματίζεται πλέον καν το παιχνίδι της αλήθειας μέσα στο σημερινό lifestyle. Αλλά το παιχνίδι της απόλαυσης. Και γι' αυτό, στην πραγματικότητα, όλη η δυστυχία μας δεν ακούσα την πόδο στο λέω, όλη η δυστυχία μας σήμερα συνδέεται με την απώλεια της απόλαυσης. Αν δεν μπορείς να απολαύσεις, δεν υπάρχεις. Ούτε πνευματικότητα αισθήσεων, έτσι, ούτε καν αναμέτρηση με το νόημα της απόλαυσης. Είμαι ένας επίκουρος και ξέρω ότι η απόλαυση είναι μια πνευματική κατάσταση. Αν λειτουργεί ολόκληρος ο κόσμος με την απόλαυση, τότε αυτή η απόλαυση είναι σημαντική και πρέπει να επιδιώξουμε. Αν τραυματίζεται ο κόσμος, αν τραυματίζονται οι σχέσεις μέσα στην απόλαυση, η απόλαυση είναι κατάρα. Και το λέει αυτό ο φιλόσοφος της Ιδονής, ο Επικουρός. Καταλαβαίνετε. Σήμερα η απόλαυση είναι η απόλαυση, δηλαδή είναι ο θάνατος. Πεθαίνουν τα πάντα για την απόλαυση, καταλαβαίνετε. Και νομίζω ότι μέσα σε ένα κρεσέντο αυτό απόλαυσης θέλουν να πεθάνουν όλοι. Έτσι. Το θέμα είναι, λειτουργεί έτσι ο κόσμος. Λειτουργεί έτσι το σώμα, λειτουργεί τα συναισθήματα. Λειτουργεί ο εαυτός. Καταλάβατε. Δηλαδή, ο εαυτός δεν είναι ένας χαμάλης της απόλαυσης. Ο εαυτός είναι ο υποδοχής του απολύτου, αυτό είναι. Δεν ξέρω πώς να λεπάνε τα θεολογικά εδώ, αλλά σήμερα τα μεγάλη τύπο στο Ευαγγέλιο και σε ένα λόγο εντελώς στο προαθήριο, μου ληφθήκαν να σου πω δύο λόγια. Και σου λέω, είναι το Ευαγγέλιο αυτό που λέει «Ο φιλόν τον πατέρα και την υπέρα, υπέρ εμπέου και αισθημού άξιος». Έτσι δεν λέει. Και λέω, λοιπόν, ο Χριστός δεν έχει το δικαίωμα να το πει αυτό. Είμαι μόνο σε μια περίπτωση.
Στην περίπτωση ήταν και αυτό το ίδιο. Εάν αυτό μα αγαπάει περισσότερο από τον εαυτό του, μόνο τότε μπορεί να μου ζητήσει εμένα να τον αγαπώ περισσότερο από τον εαυτό μου και τη σχέση. Λοιπόν, ακριβώς αυτό το σημείο. Η μαρτυρία της Γέννης Διαθήκης είναι η μαρτυρία ενός Θεού που δεν είναι Θεός πια. Ναι. Που αποκλείεται την ίδια τη θεότητα. Ουχ, αν το δμόνι ίσα το είναι ίσα, ίσως, με τον Πατέρα, αλλά αυτόν εκένωσε τον άδειασε. Τι λέει τώρα, Θεό, άδειασε από τι, τη θεότητα. Μορφή που λαβών και είναι τι σαν και εμένα. Για να του ρίχνουν καρπασιές. Να τον βάλω μέσα στο τίποτα μου, μέσα στο θάνατό μου, ε. Αυτό είναι η ουσία του Χριστού. Τώρα και θάνατο. Και για να γίνει ο καρπασμός της πράκτας της ιστορίας. Πες δεν λέει. Μορφή δούλου μόνο. Ενωμιώματι ανθρώπου ενώμενος και σήμαντι αδερφός άνθρωπος για να του υπήκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δεν σταυρού. Είναι συμπεριφορά Θεού αυτή. Όχι. Δεμένα τον είχε τον πλωτήριο σε μια καρέκλα και τον Πλάτωνα σε μια νάιση, θα σπάγαν τα δεσμά από αγανάκτηση. Και θα λέγανε, δεν είναι. Ιουδαίης, με σκάνδαλο, έλυση δε, μορία. Είναι μορία. Είναι μορία. Ολόκληρη θεολογία είναι χτισμένη πάνω στη μορία του Θεού. Είναι εκτεθειμένο, σαν τον Ξανθόπουλο. Σε ελληνικές ταινίες. Σ' αγάπησε. Φτού και δώσου. Κατάρρευσε. Δηλαδή, είναι εκτεθειμένος. Σαν να μέσω αναπτά και μια ανάληψη με την ανθρώπινη φύση. Ακέραια. Και αυτά. Προσέξτε, ο ξεϊσμός is not a joke. Δεν είναι ανέκδοτο. Όπως νομίζανε εγώ. Εγώ, δεν ήμουν νέος, νόμιζα ότι ο ξεϊσμός είναι ανέκδοτο. Ένα ανέκδοτο. Και τώρα λέω, είναι όντως ανέκδοτο. Ανέκδοτο που το λέει ο Θεός ο ίδιος. Δηλαδή είναι μια ιστορία φοβερή που δεν μπορεί να την επινοήσουμε. Δεν γίνεται να την επινοήσεις. Αυτή τη φοβερή αυτοέκθεση του Θεού. Και βέβαια αυτό το επίμενο, λένε οι μαθητές, τι λένε, να με εμείς τώρα. Εμείς τα αφήσαμε μόνο και ξακολουθήσαμε. Δεν είμαι εμάς. Τίποτα δεν γίνει με εσάς. Κάνατε αυτό που κάνω κι εγώ. Τι περιμένετε να κάνει η παραπάνω. Όχι, η απάντηση είναι αυτή η εξαίσια αγαπητική ερμηνεία του Χριστού που μάλλον με ξετρελαίνει. Τι λέει, λοιπόν, εσείς θα κρίνετε τις 12 φορές του Ισραήλ. Εσείς θα λάβετε κατονταπλασίωνα στη ζωή αυτή. Κύριε Γουστηρασμός, στάσου. Τι έκανε αυτό, δηλαδή, το κτίσμα. Στη τερματική αγάπη του κτίσει, απαντάει με τη δική του ιδιωτελή αγαπίτσα. Εντός σειρά. Άψε τη γυναίκα του, ο Πέτρος που τον ταλαιπωρούσε και τον βασάνιζε, άψε την πιθαρά του, που δεν ήθελε να συνεννοηθεί. Λοιπόν, και ακολουθεί. Και του λέει, τι θα γίνει με εμένα τώρα, α? Τώρα βλέπετε. Γι' αυτό όταν έρθω στο τέλος, αυτά τα λόγια, οι πρώτοι έσονται, έσονται και έσονται, πρώτοι εννοεί. Ότι εσύ είστε οι μαθητές. Τον ακούμε. Όσοι το κάνετε αυτό είναι ιδιωτελώς, εσύ θα είστε πρώτοι. Όσοι το κάνετε ιδιωτελώς, θα το κάνετε μέχρι στα έσκατε. Όπως ένα φοιτητή το λέω συχνά, που είχα κάποτε και δεν μπορεί, καλό παιδί να φιλείς, και μου έλεγε, Πάτερ, εγώ είμαι παραδομένος, θέλει να το θέλει. Λέω και τι βρε είναι αυτό, τι σημαίνει, όπου με κάνει είναι δεσπότη θα πάω. αυτή είναι, προσέξτε για τα λεωτά, συνδέονται με το θέμα. Δηλαδή, μιλάμε για την απώλεια του ανθρωπισμού σήμερα. Ήρθε μια ιστορική εξάρτηση, την οποία μπορώ να περιγράψω με μια λεπτομέρεια. Έτσι, στα βιβλία μου, τα ελληνικά και τα αγγλικά, τα αγγλικά είναι δυσκολότερα. Το περιγράφω αυτό με επιστημονική λεπτομέρεια.
το πώς δηλαδή η άνοδος του υποκειμενισμού και η άνοδος ενός ανθρωπισμού χωρίς την εκτίμηση του Θεού αυτή και χωρίς την αγάπη αυτή, στην ουσία μας μείωσε μέχρι διαλύσεως. Σήμερα λέω ότι το υποκείμενο είναι διαλυμένο σε κβάντα ισχύως. Σε κβάντα ισχύως. Τι δυναμική έχεις. Και η δυναμική είναι βέβαια πάντοτε ως πόσο θα κατορθώσεις να ανεφίσεις σε ηλεκτροσόκ που λέγεται απόλαυση. Ηλεκτροσόκ. Με μια σεξουαλικότητα πορνογραφική, αμαϊστική δηλαδή, με μια οικονομία η οποία σε διαλύει εντελώς και δεν σου αφήνει τίποτα εκτός από ένας νεκρανάζι, ας πούμε, κλπ. Έτσι, μετά με ένα κατανοητισμό που δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες του και με μια πολιτική η οποία σε πάει όπου θέλει, σε πάει σε αυτό που λέω, παιδί, τον ολοκληρωτισμό, δηλαδή σε ένα κλουβί, ο χαρτάει όλα, αλλά δεν θα υπάρξει. Η ανάγκη του, ξέρετε, ολοκληρωτισμός. Είναι μια κατάσταση που σου υπαγορεύει τις ανάγκες. Αυτό είναι. Σου λέει, έλα εδώ, όλα δικά σου. Ποια όλα, δεν πες εσύ. Και σου απαντάει. Σεξ, φαΐ, θάνατο, επιδημία, στόπ εδώ. Μα, δεν έχει άλλο. Δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό το Ευαγγέλιο σήμερα και ένα λόγο. Γιατί δείχνει ότι είναι η τρομακτική αγάπη του Θεού για μας που μας κάνει σημαντικούς. Το έχετε βλέπει αυτό. Είναι ότι σε υπολογίζει τόσο πολύ και σου ανοίγεται τόσο πολύ και σου ανοίγεται τόσο πολύ. Και με τον τρόπο αυτό είσαι πάρα πολύ σημαντικός. Όταν αυτό το πράγμα το πάρετε από την μέση, το λέω με έναν άλλο τρόπο, τον Καστοριάδη, τον οποίο είχα γνωρίσει από σχεδόν εξηγώ και τα λέγαμε κάποτε σε άλλη χώρα και σε άλλο. Και κάναμε και καυγάδες και του έλεγα από τότε υπάρχει ο λόγος, το κάνουμε. Ο λόγος. Και μου λέει έως εφεύρεσή μας. Θεσμίζουμε εμείς το χάος. Καταλαβαίνετε. Και σήμερα το θεσμίζουμε το χάος κάτι ανθρωπάκια. Πάει η κοινωνικότητα, πάει η κοινωνία, κάνει ό,τι. Και καταραίει, έτσι, κάθε οντολογία. Γιατί? Διότι είναι ανθρώπινο εφεύρημα. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι. Σήμερα δεν είναι ξέρω πρέπει έτσι. Είναι καλύτερο να κάνεις ψυχολογία. Άρα να εκπληρώνεις για πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες. Πώς θα στραβά η κοινωνιολογία. Εγώ ξεκίνησα από ψυχολογία. Και αυτό που με έπνιγε στην ψυχολογία ήταν ακριβώς αυτό. Πρώτον, δεν ήξερα τι να κάνει τον αντισυχό. Που είναι το ξυγόνα της ψυχής και θάνατο αυτής της πατρίδας. Τότε πού τελειώνει. Πόσο να αρχίσεις να το πρέπει. Πώς του φτάνει η αγάπη του. Έτσι. Και δεύτερον, ότι δεν ήξερα ότι τελειώνει η ανάγκη. Πότε είναι η ίδια. Πότε είναι η ίδια. Στην αριθμή η γη. Όχι, δεν είναι. Πού τελειώνει αυτό. Ποιο είναι αυτή η ευρωπή για την τελειότητα που έχω μέσα. Τελειώνει με το θάνατο. Ο θάνατος είναι έστω τους εχθρός του. Να φανταστώ μια μεταθανάτη για την τελειώση. Ναι, όχι. Ένα λόγο δεν είναι κάπου τελειώσει με το πιο τραγικό πράγμα του κόσμου. Διότι έχω τόσο ζωντανή την εικόνα της αθανασίας και της τελειότητας μέσα μου. Άνθρωποι που σκοτωθήκαν στον αθεϊσμό, σαν τον Νίτσε, έτσι, τον οποίο αγάπησα πολύ, σαν και ακόμα τον αγαπάω, δηλαδή μάλλον. Αλλά δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την ανιότητα. Και γι' αυτό έφτιαξε και επέστρεψε και έκανε το δόγμα της επιστροφής του. Πάντοτε επέστρεψε μια παλιά δοξασία, εκπλήρωση. Ο προσωπικός. Ο προσωπικός τον μεγάλωσε και αυτό. Κάθε 10.000 χρόνια, κάθε πότε θέλετε, τελειώνει τη φωτιά και ξαναρχίζει πάλι και κάνουμε τέτοια πράγματα και ξανά τέτοια πράγματα και δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Και τελειώνει λίτσε, γιατί σ' αγαπώ όλοι μου μέσα. Καταλάβατε. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την προοπτική της ολοκλήρωσης. Σας ρωτώ. Χωρίς να ολοκληρωθεί στο επίπεδο του σταυρασμού η διαδικασία της αλήθειας, χωρίς να ολοκληρωθεί στο επίπεδο της σχέσης και κάτι, χωρίς να ολοκληρωθεί η ψευδεία,
μπορείτε να ζήσετε, να το αποφασίσετε ότι έτσι θα ζήσετε. Τότε ισχύει αυτό που είπατε στην προηγούμενη συνέντευξη. Το κλιματάκι του πολέμου, το ότι πάω ξεχασμένο, ένα ζεχάρι που προσπαθούσε, τίποτα άλλο δεν ζητούσε, ο καημένο. Το Θεό παρακαλούσε να είναι πάντα εκκλειδεμένο και να τρώει το πορτάρι ο καημένο. Θα αρέσει αυτό. Αν σα αρέσει αυτό, το οποίο πάντα δεν έχει ούτε εγώ. Αν είμαι ανέκδοτα, να περάσουμε την ώρα μας και να διασκεδάσουμε το φάγμα του θανάτου. Υπάρχει αύριο. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι το μόνο που πεθαίνει. Τα λαζόνια υπάρχει και του σοφάνε. Κάνει διαφορά με του σοφάνε και από την ίσκη. Το να πεθαίνεις σημαίνει ότι έχεις ένα όραμα ζωής. Καταλάβατε. Γι' αυτό και πεθαίνουμε συνέχεια. Δεν πεθαίνουμε σε μία στιγμή μόνο, αλλά είναι μια διαδικασία την οποία πολεμάμε ανά πάσα στιγμή. Και μάλιστα ο Παύλος ο Απόστολος ήταν τόσο παρατηρητικός, που είπε και το εξής, ότι γι' αυτό και μαρτάνεις. Ο φόβος του θανάτου. Γιατί ο φόβος του θανάτου είναι φύλλα. Σε κλείνει στον εαυτό σου και αμήνεσαι. Αμήνεσαι αναρχικά και συνέχεια αμήνεσαι και με τα όπλα και με τα περίστροφα και με τα πάντα και εκμηδενεί τους πάντες για να επιζήσεις για λίγο ακόμα. Και από την άλλη, μια άλλη προοπτική η οποία έζησε η νοσταλγία η μεγάλη των αρχαίων για την πραγμάτωση τελική του λόγου μας στον κόσμο. Έτσι. Ενώ η νοσταλγία η πλατωνική θα και όλα θα φανερωθούν μέσα στο ένα, που είναι αυτά, στα σκουπίδια. Και ποια ηθική, μα καμία. Η ηθική του κόσμου πάει, εγώ δεν το λέω αυτό. Υπάρχει και ένα κεφάλαιο στο οποίο δεν πει πω καλύτερα, βγήκε πριν δύο μέρε. Βγήκε πριν δύο μέρε το βιβλίο αυτό. Αν δεν μπορέσουμε να ξανάρθουμε από. Α, σα είπα. Ξαφνικά ένιωσα να πέφτει ένα σκάφο. Ναι. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι η μοναξιά. Ακόμη και στον εκκλησιαστικό χώρο. Γιατί και εκεί έχουμε μάθει μερικά βασικά πραγματάκια τα οποία σχεδόν μαζοχιστικά θέλουμε να τα πούμε, έτσι δεν είναι. Είναι τεράστια ευθύνη να είσαι εκτεθειμένος. Να απίστευτο να είναι τόσο εκτεθειμένος ο Θεός. Είναι απίστευτη η ωριμότητα που απαιτεί από σένα. Και τι γι' αυτό κάνουμε φθηνή ηθική, δεν είναι. Πόσο μακρύ είναι το στάνι, πόσο μεγάλο είναι το αυτό και δώσ' το τάρα, είναι μια τραγική κατάσταση, αλλά η οποία ψηφίσει σε λύση βέβαια. Ψηφίσει με πόσες συγκεκριμένες θεολογίες, μπορώ να σας πούμε με μεγάλη ακρίβεια πώς ξεκίνησε, πώς ορθώθηκε, πώς πήγε και τελικά έρχεται ο διαφωτισμός, τα καλυμίζει όλα. Το βιβλίο αυτό είναι μια ανάλυση του διαφωτισμού σε μετά. Και δείχνει ότι ο διαφωτισμός είχε μια καλή πλευρά, δηλαδή θέλησε να αποκαταστήσει την ανθρώπινη φύση, και την ορθολογικότητα. Δεν κινδύνεται σε ένα είδος αναγωγικής μεταψυχής που έχει ουσιαστικά τσακίσει και τον Θεό και τον άνθρωπο. Ο Θεός με την αυτοθεολογία έγινε αντικείμενο μέσα στα άλλα. Έτσι, και ένα δικτάτορας, μεταφυσικός. Έτσι. Και ο άνθρωπος κολογώθηκε μέσα από ένα είδος μίξ πλατώνου χριστιανού μανικαϊστικής τρονοπιστήνος. Έτσι τα οποία ήρθαν αυτά και πέρασαν σιγά σιγά στην ποιηματική κλπ. Και λέει όχι, έχω ένα ανθρώπινο σώμα, έχω μια ψυχή κλπ. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό ότι η ψυχή αυτή έχει κατασυνείδητο. Κατά μισή του ορθολογισμού, ο Φρόιντ σαν τέκνο του διαφωτισμού έλεγε «Αμάν τι έκανα», σαν το Χόκκιν που κάνει την ανακάλυψη τη μεγάλη έκπληξη, έλεγε Θεέ μου πώς θα το σκεπάσω το αυτό, πώς θα γίνει που μπορεί, όχι. Το σύμπαν δεν έχει αρκεί παρά τα αυτά. Δύσκολο που είναι να το πει, γιατί σύμπαν το σύμπαν ξέρω ότι παράγει τα κουβέντα και δεν θα άρεξε το μυαλό σου. Είναι δεδομένο. Έτσι είναι και ο Φρόιντ. Βρήκα προς την ίδια του. Πώς θα γίνει τώρα να σώσουμε τον ορθολογισμό μας. Και απάντησε με την περίφημη φράση: εκεί που είναι αυτό, πρέπει να φτάσω εγώ.
σιγά μην φτάσει. Ούτε έφτασε, ούτε θα φτάσει. Γι' αυτό έχει πιο έξι μαγειρέ του Φρόιντ. Εγώ με ρίχνω και δασκάλου στην Ελλάδα, αυτού είπαν ότι δύο λεπτά. Δεν θα φτάσουν πουθενά. Να ακούσουν τι θα μα πει. Να ακούσουν τι αποκαλύψει του Αρχηγείου. Και ένα βιβλίο που βγήκε προχθέ στα αγγλικά δικό μου. Ανοίγει και το διάλογο αυτό ακριβώ του πώ θα ακούσουν το Αρχηγείο. Ορθολογικά λοιπόν, ο ίδιο ο ορθολογισμό και η ίδια ανακάλυψη ανθρώπινη που έγινε τον διαφωτισμό σωστά, οδήγησαν σε ένα επόμενο βήμα, σε μια μεγάλη κρίση. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχαν πλέον οι πηγές. Οι διαφωτιστές μαζί με τον μωρό πέταξαν και τα νερά. Μαζί με τα νερά πέταξαν και τον μωρό. Δηλαδή, στραβός χριστιανισμός, πετάμε το ξένο στην Αθήνα. Στραβός πλατωνισμός, πετάμε και τη φιλοσοφία στην Αθήνα. Σας σου πήγε όλοι. Και τι έχουμε στα χέρια μας. Το που απομένει είναι ο ορθολογισμός και το κύριο. Και αρχίζουν μετά οι Χιούμ, οι Χόμπς και λοιπά. Τραγικές τοίες, τις οποίες εδώ τις κουβεντιάζω, να μας πούν ότι όχι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο εδώ από τίποτα. Και το πέρασαν αυτό. Προχθές άκουγα μια συνέντευξη αυτού του ευφυέστητου ανθρώπου που είναι ο Νανόπουλος. Είναι ακαδημαϊκός. Και έλεγε ο Νανόπουλος. Μεταφυσικά ο Νανόπουλος είναι ενήπιος. Έτσι, δυστυχώς, θα το αποδείξω. Αλλά για το κοιτάει ένα ψυχάδος. Λέει λοιπόν, ναι, υπάρχει η μεγάλη έκρηξη, σήμερα ξέρουμε, έχουμε ακούσει και τον ήχο, βλέπουμε τα στέλια που μακρύνονται, αποδειχθεί δραματικά ότι το Big Bang έκρηξη, λέει. Και εκείνο που έχει αποδειχθεί επίσης είναι ότι, ξέρουμε ότι στο σύμπαντος, εκτός από κλάσματα του πρώτου θα έρθει. Λέει λοιπόν ότι βλέπουμε ότι η διαδικασία λέει, των φυσικών νόμων τίθεται από το ίδιο το σύμπαν. Άρα δεν υπάρχει Θεός. Αυτό είναι ένα επιχείρημα ανάλογο με το εξής. Παίρνω το τελευταίο μοντέλο του Volkswagen, του Tiguan, το οποίο είχε 19 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Οδηγείται σχεδόν από μόνο. Και το βάζουν στο κέντρο της Αφρικής ή στο κέντρο της Αυστραλίας. Και φροντίζουν να μπει μέσα ένας Ιταλιανός, ο οποίος διαπιστώνει το αυτοκίνητο και κινείται μόνο. Και θα σκεφτεί ότι το αυτοκίνητο αυτό αυτοδημιουργήθηκε. Αφού κινείται σε όλα μόνο του. Εμείς ξέρουμε ότι το φτιάξαμε όμως. Η τελειότητα της δομής των συστημάτων του αυτοκίνητου δεν υποβάλλει ανυπαρξία δημιουργού. Υποβάλλει την ύπαρξη τελείου δημιουργού, πανέξυπνου δημιουργού. Καταλάβατε. Αυτό θα έλεγε ένας πρωτοποιητής της φοιτητής φιλοσοφίας έξυπνος. Έξυπνος. Αλλά για δύο λεπτά, τι μας λες. Το γεγονός ότι το σύμπαν έχει δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού σε τόσα πράγματα σημαίνει ότι το σύμπαν δεν έγινε από κανένα. Ίσα ίσα αυτό θα σήμαινε, όπως ακριβώς το Volkswagen, να πάτε και το Toyota, θέλετε. Αφήνουμε ελεύθερη τη μάρκα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, οι Ιταλιανοί της Αυστραλίας θα λέγανε ότι το τροδό είναι Θεός και κινείται μόνο του. Ορίστε, δεν πάνε τα κάνει. Το έχει και ενσωματωμένο τσάτ GPT το τύπο. Δηλαδή, ρωτάς και όλα τους απαντάει στο πότα. Δεν θέλω να πάρω τέτοια, θα σκοτωθώ κάποια στιγμή. Κουβεντιάζω με το αυτοκίνητο. Καταλάβατε. ChatGPT, ξέρετε τι ChatGPT, δεν. Λοιπόν. Εξελιγμένη μάλιστα. Η κοινωνία στο με το διαδίκτυο. Αλλά το, η σκέψη που πρέπει να κάνει κανεί είναι ακριβώ η αντίθετη. Ότι δηλαδή το αυτοκίνητο αυτό το έφτιαξε κάποιο, μάλλον. Ο οποίος είναι πολύ σοφότερος από αυτό το κίνημα. Καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά αυτή τη διασκέψη δεν την κάνουμε για το σύμπαν και για τον εαυτό μας. Καταλαβαίνετε. Το γεγονός αυτής της τεράστιας προοπτικής που έχει ο άνθρωπος, την έχει και γραμμένη μέσα. Πάντως, το διαφωτιστέ, δεν θέλω να έχω τώρα το λαμετρί εδώ, είναι το all back. Έτσι. Μιλάω για τους εδώ.
Και το ρωτάγαμε. Ποιοι είναι, πώς αντιλαμβάνεσαι το γεγονός ότι θες να πραγματοποιηθεί ο ορθολογισμός απόλυτα στο λόγο. Ενώ έχεις τρομακτικά εμπόδια. Ξέρετε, δεν είναι τα εμπόδια που υπάρχουν, είναι το πώς λύνουμε τα εμπόδια. Γιατί ο διαφορετισμός δεν ανακάλυψε μόνο την θετική πλευρά της ανθρώπινης, αλλά και την άκρη, έτσι. Και ο Ντεσάρτη είναι του διαφορετισμού. Οπότε και τα όρια του διαφορετισμού, έτσι. Για να πραγματοποιηθεί λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να κάνουμε εκλεμβάσεις εξωτερικές. Η απόλυτη του απέτηση, η διαλογικότητα για γνώση, να είναι. Στο πολιτικό πεδίο, λέω εδώ, ήταν ο ολοκληρωτισμός. Θα φτιάξει τον τέλειο άνθρωπο με το ζώο. Ο σοβιετικός άνθρωπος είναι ο τέλειος άνθρωπος, γιατί το θέλω εγώ. Γιατί είναι απέτησή μου αυτό να είναι ο τέλειος άνθρωπος και θα πιστούν οι πάντες αυτοί είναι τέλειος, αλλιώς θα πάτε στον πουλάκι. Ε, τέλειο, φασισμός, ναζισμός κλπ. Σε τεχνολογικό επίπεδο είναι βιοτεχνολογίες. Η τεχνική μέμψη. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος δεν είναι έτσι, αν και το εξάγω προς το επόμενο βιβλίο. Ο κίνδυνος δεν είναι τα καλά που θα προκύψουν στην υγεία και στο τεχνολογία. Ο κίνδυνος είναι σε τι πλαίσιο πνευματικό θα διαλύσει. Εάν μπει στο πλαίσιο της κατάργησης των πηγών του νοήματος όλων των άλλων εκτός από τη λογική του δικαίου και τη δική μου επιθυμία και το ασύνητο, καταλάβατε τι λέω. Θα γίνει ένα όργανο τότε της παράνομης πλευράς του εαυτού μου, την οποία δεν ανέχω. Δεν είναι. Αν μη τι άλλο. Αυτό είμαστε σίγουροι σήμερα. Υπάρχει μια πλευρά του εαυτού, ούτε η κατάφαση στο σώμα, ούτε η κατάφαση στον ορθολογισμό, την ελέγχει. Έτσι. Είναι μια πλευρά, μάλιστα, την οποία αγαπούμε ιδιαίτερα. Είπα πριν για την ηθική του γούστου. Έτσι. Και η οποία επειδή ακριβώς δεν την ανέρχω, μας ελέγχει αυτή. Ναι, δεν είναι φοβερό ότι ο διαφορετισμός κατέληξε στο τέλος, στην πράξη, μετά από τόσο ορθολογισμό, μετά από τόση επιστήμη, μετά από τόση αυτή, στο ότι η φύση μας είναι ισχυρότερη από εμάς και μας κατευθύνει όπου θέλει. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Ο δικαιωματισμός λοιπόν παράγεται από αυτή την κατάσταση. Ο δικαιωματισμός, το ξαναλέω, παράγεται από το γεγονός ότι ξεχυλίζει από τον ορθολογισμό και ξεφεύγει. Έτσι, η επιθυμία και το γούστο. Εντάξει, πώς ξεκινήθηκε το ασυνείδητο. Και ουσιαστικά, μου θέλει το ερώτημα, τι θα κάνω. Πώς θα το κάνω. Όση αναβάθμιση και να κάνετε. Όση πολιτική, όσο ολοκληρωτισμό και να φέρετε. Όση βιοτεχνολογία και να εφαρμόσετε. Πάντα θα ξεχυλίζει η ανθρώπινη επιθυμία και το συνέστημα και τον ανορθολογικό στοιχείο που έχουμε μέσα μας, το οποίο ονομάζουμε επιθυμία. Έτσι, αυτό το δικό μου δίδαγμα που θα κάνω. Τα αιτήματα εκνερώνονται η επιθυμία ποτέ. Έτσι, το αίτημά μου σήμερα είναι να πιω εγώ το μπουκί νερό. Θυμάστε την ταινία του Γκρινάκη, ο Αχόρταλο. Θέλει απλά να φάει ένα πιάτο φαΐ να γορτάσει. Μετά τι θα είναι θέλει. Την πόλη του Χρυσού, την εταιρεία ολόκληρη, την κυβέρνηση της χώρας, ποιος τρελαίνεται. Αυτό είναι όμως το κατεξοχήν στοιχείο το οποίο ο διαφορετισμός δεν μπόρεσε να ελέγξει. Και γι' αυτό σήμερα αισθανόμαστε ότι ζούμε παρόλο σε μια πληρωτική αποθήκη. Και δεν είμαστε βέβαιοι γιατί. Είστε βέβαιοι γιατί τίποτα. Κανένα δεν είναι. Κανένας δεν εμπιστεύεται καμία από τις μεγάλες δυνάμεις τις οποίες ο διαφορετισμός έφερε στην επιφάνεια. Ούτε την πολιτική, δεν είναι, ούτε την επιστήμη, ούτε την τεχνολογία, εντάξει, ούτε καν την βιομηχανία της απόλαυσης. Και ο αντίποδας όλων αυτών είναι αυτό που σας είπα, ότι ο λόγος δεν υπάρχει μόνο εδώ,
αλλά υπάρχει και στα πράγματα. Ο Θεός Λόγος, ο Λόγος του Ηρακλήτου, ο Θεός Λόγος του Θωμά, του Ιωάννη του Ευαγγελιστή, είναι εκεί έξω. Που σημαίνει ότι διαλέγομαι μαζί του, καταλάβατε, κουβεντιάζω και έτσι γίνομαι αυθεντικά λογικός, με μια λογική που ξεπερνάει τον απλό ανθρώπινο του λογισμού. Καταλάβατε, είναι πολύ βαθύτερη λογική. Που περπατάει και το συνέστημα και το ασυνείδητο και έρχεται να συναντήσει ακριβώς αυτό το βήμα, τη μεγάλη αγάπη που μας διατίθεται. Έτσι, αυτό βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Και τη ζωή του Θεού που μπαίνει στον άνθρωπο. Δεν είναι πλέον μόνος. Αναβαθμίζεται από τη χάρη. Και αποκτά, πραγματικά, δυνατότητες που δεν είχε προηγουμένως. Όπως ο Χριστός περπάταγε πάνω στη θάλασσα. Δεν περπάταγε. Ξενάζεις. Αυτά όλα είναι ουσιαστικά αναβαθμίσεις της ανθρώπινης φύσεως, οι οποίες δεν αφήνουν έξω το σώμα, το συνέστημα, τον οργανισμό, το σύνδεσμο. Τον ανθρώπο. Αναβαθμίσεις τον ανθρώπο. Και το θέμα είναι... Λίγο πάτε, λίγο πιο κοντά στο πρόσφατο. Δεν ακούτε καθόλου. Να υποθέσω ότι πρόκειται να πω όλα αυτά. Δεν πρόκειται να ξαναπώ, είναι δεύτερο. Εντάξει, η επικοινωνία για την περίοδο είναι κάτι λέγεται λόγο σοβεστή. Ο άνθρωπο είναι το ύφο. Αυτό που κυρίω επικοινωνείται είναι το ύφο, το στυλ. Αυτό που θα θυμάστε μετά από 10 χρόνια. Αυτή την διάλεξη αυτή θα είναι το στυλ. Το διαγνωστικό, το πνευματική μου στάση. Και αυτό που θα θυμάμαι εγώ είναι το εξίσου το στυλ του δικό σα. Αυτό είναι βαθύτερη επικοινωνία από ότι μια ανταλλαγή προσαρμόν και κόσμων. Λοιπόν, επομένως έχουμε να κάνουμε μια, αν το δούμε λίγο πιο υπεύθυνα το πράγμα. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια χώρα με την κοινωνική. Σήμερα στην Ελλάδα δεν παράγεται στοχασμός θεωρητικός. Δεν υπάρχει το τσαγανό για να παραχθεί θεωρία. Ελάχιστη είναι αυτή που παράγουν θεωρία, θεωρητικός τρόπος, δεν λόγει λογική, μία είναι φυσική. Και αυτά βέβαια έχουν δυσκολίες, αλλά για να παραχθεί θεωρία πρέπει να αισθάνεσαι ότι είσαι κάτοχος της ιστορίας σου. Αυτό το πράγμα σχεδόν έχει λείψει το τρόπο. Και υπάρχει μιμητισμός, μεταπρατισμός, ό,τι σαν κλαμάρα. Τι ο Ζήτη, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, που τελευταία είναι οι άφθονες, ειδικά τώρα που λέξε για την οντολογία του κλπ. Και να χτυπήσει από κάτω, να ζω εκεί που λέει, εδώ και μετά, ακόμα σε εμάς θες. Θα βρεθούν οι πανεπιστημιακοί και θα πούνε, ω, μα το λέει, όχι εκεί. Καταλάβατε. Εάν τυχόν εδώ παραχθεί ένα σχολιασμό ο οποίο ανοίγει πραγματικά ορίζοντα τον κόσμο, έτσι, θα πω ότι δεν είναι δυνατόν να έχει γίνει αυτό. Αυτό είναι και μια εξαιτία που εγώ γράφω τα έργα μου, ξέρω πιο σημαντικά, τα γράφω στα αγγλικά. Καταλάβατε. Κρίμα είναι, αλλά είναι έτσι. Δεν υπάρχει. Η ελληνική παιδεία, ξέρετε, ετοιμάζει αναγιάδε στο παγκόσμιο σύστημα χωρίς καμιά αμφιβολία. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Ζω σε ένα παιδαγωγικό τμήμα και σου λέω καμιά φορά. Βρέσου, σου λέω. Άλλο πράγμα η παιδεία και άλλο η εκπαίδευση. Εκπαίδευση είναι στο σκυλάκι. Ετοιμάζουμε φοιτητές εδώ, δασκάλους, που να είναι μέντορες των παιδιών, να τα ξεγεννήσουν στα πνευματικά και τα μεταφυσικά τους ερωτήματα.
Το καημένο λέω του 6χρονου και του 7χρονου δεν καίγεται να μάθει κάτι που βάζει την απόταση του παιδάκι και το κοιμάται. Καίγεται όμως πάρα πολύ να μάθει. Γιατί ο παπάς δεν μπορεί να φέρει το ψωμί με τη μαμά και μάλλον με νύχτα. Καταλάβατε. Γι' αυτό θα ρωτήσει τον δάσκαλο. Σίγουρα με το λέει τον ανθρώπο. Και τα παιδαγωγικά βιώματα είναι ουσιαστικά επικεντρωμένα στην παραγωγή ρομποτακίων ή βοηθών ρομπότ. Και μπαίνει και λίγο ψυχολογία μέσα, λίγο λιπαντικό, ας πούμε, δεν λάθουμε και τελείως. Πώς θα πεις καλημέρα στον άλλο, δεν το έχεις φανέρα, αγκαλιάσαι τον καταρχήν και μετά βλέπουμε. Καταλάβατε. Και η διαφορετικότητα. Ναι, η διαφορετικότητα, η οποία πρέπει να θεμελιωθεί στην ανθρώπινη ποιότητα, βρε. Λέω στους φοιτητές, ήρθε κανένας ποτέ και σας είπε ότι επειδή έκανα πολιτικό γάμο έμαθα να γαμώ. Ή επειδή έκανα σύμφωνο συμβίωσης έμαθα να γαμώ. Ή μήπως θα έρθει κανένας ομοφυλόφιλος αύριο που θα σας πει να μου πει εμένα ότι από τη στιγμή που έκανα το γάμο τώρα ξέρω ότι είναι καλά. Όχι βέβαια. Αλλά βέβαια ό,τι λένε το δημοσιογράφο είναι ότι ιτήθηκε η Εκκλησία και κέρδισε η κοινωνία. Τι κέρδισε η κοινωνία, δεν καταλαβαίνω. Το ότι φτάσει να καλά μου τελείωται. Μην πείσει κάποιο τι κέρδισε. Μιλάω κάθε μέρα με εκατοντάδες ανθρώπους και πρέπει να φτιάξω και ένα υποκατάστατο που να μιλάει αυτό. Ένα σοφία μου, γιατί δεν τα βγάζω εκεί πέρα. Και δεν είδα κανέναν να μου πει αυτή τη φρασούλα που περίμενα. Έχασε η Εκκλησία και κέρδισε η κοινωνία. Τι κέρδισε η κοινωνία. Όταν ο γάμος για τα τελευταία 3-4.000 χρόνια σε όλες τις θρησκείες, σε όλους τους πολιτισμούς, χωρίς καμιά εξαίρεση, ήταν θρησκευτικός γάμος. Γιατί ήταν άδειο. Δεν έχει προλάβει ο διαφωτισμός να φτάσει ως εκεί. Γιατί στην αρχαία Ρώμη. Μάλιστα, για να είμαστε σίγουροι ότι είναι θρησκευτικός, έπρεπε ο ένας από τους ιερείς εκεί να είναι ιερεύς του Διός. Γιατί το Δία τον αποθέτει τον Όλιο Θεό και να τον ζευγάρει και να λέει το κλασικό ρωμαϊκό δίκαιο είναι ένας Δία και ανθρωπίνη ο γάμος. Γιατί. Γιατί. Γιατί ο άνθρωπος είναι μια αναφορά στο παν. Είναι αναφορά στο απόλυτο. Είναι ο τόπος του παντός. Είναι ο τόπος του νοήματος, είναι ο τόπος του λόγου, είναι ο τόπος της θεοτροπίας. Αυτό είναι. Γι' αυτό. Λοιπόν, σημαίνει. Δεν είναι. Είναι ο γάιδρος, στο λιβάνι ξεχασμένος, κουβός και ευτυχισμένος κλπ. Κλπ. Και μεγαλώνουν και τα παιδιά έτσι. Και το παιδιά μου ήταν άρρωστο. Γιατί δεν ξέρεις γιατί. Έχει μπλοκάρει το email μου με επιστολές γονέων. Γιατί το παιδί μου μπλα 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 σήμερα. Και περιμένω σου την απάντηση και το λύσω και όλο το πρόβλημα. Μέσα σε λεπτά. Τη στιγμή που έχει 20 χρόνια το παιδί στο αποκακόρισε, δεν είναι. Και το στραγγαλίζει με όλου του τρόπου. Και απορρίσει το τέλο με ναρκωτικά. Μα είναι τελευταία πράξη που θέλει να το άφησε. Τελευταίο το άφησε με δικαιολογίε. Από μικρή. Ο τελευταίο το άφησε με συναδεσίε. Ο τελευταίο τρόπο να αισθανθεί ότι είχε ένα σήμερα μέσα στο μυαλό του και ένα κόσμο. Εσύ το έκανε. Τρομερή απορία. Εγώ είμαι πολύ καλό που λέω. Τα έδινα όλα. Μπράβο. Τόσο παρουσιό. Δεν ξέρω τι. Τι που δεν το έδωσε. Δηλαδή αυτό έχει το νόημα, που έχει το νόημα τόσο. Ο άνθρωπο είναι ένα νόημα το οποίο κάνει δύο. Δεν είναι νόημα και ερμηνεύει. Νόημα αυτό. Δεν είναι εφεύρεσή του. Αν είναι εφεύρεσή του, είναι σχιζοφρένειες. Είναι ένα κοινό νόημα. Το πρόβλημα. Και με βάση αυτό το νόημα ερμηνεύει τη ζωή του. Αν τα πάντα στα βρανά, θα πάει ένα καταπληκτικό κόσμο. Γι' αυτό και βλέπετε πως η ψυχολογία, η φιλοσοφία και η θεολογία συνδέονται μεταξύ τους όλων. Οι περισσότεροι
οι περισσότεροι που πάνε σήμερα σε ψυχολόγους, είμαι και εγώ τέτοιος, από αυτό ξεκίνησα, είναι άνθρωποι που έχουν από προσανατολιστεί υπαρξιακά. Θέλω κάποτε να βρω χρόνο να γράψω ένα βιβλίο που το έχω στο κεφάλι μου. Έχω κάνει και δύο λέξεις τέτοιες για τις πνευματικές ρίσεις που φυσικών μαθήσεων. Ψυχικές μαθήσεις του τέλος. Τέλος θέλουν φάρμακα. Αλλά ξεκινάνε πνευματικά. Ως ένας από προσανατολισμός υπαρξιακό. Παγιώνεται και μετά έχουμε διαταραχή της ολοκληρωτικής και θέλει την κατάρρευση. Καταλάβετε το που κάνει εδώ. Όταν το στυρικνώσω, έτσι είναι ένα στυρικνωμένο κουκάλι. Και μετά θέλει ειδικό τρόπο για το. Πες δεν είναι, θα πήγα να το καταστήσω. Η συρρήκνωση όμως είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Και το κάνουμε σήμερα με μεγάλη επέτεια, συρρήκνωση τον εαυτό μας και τους άλλους. Κάποτε με ρώτησα, τι είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Και απάντησα ως εξής, μια παλιά συνέντευξη. Είναι ο Κιάδας που προευχαρίστωσε ρίχνουμε ένα στον άλλο, προσπαθώντας μάλιστα να ρίξουμε εμείς τον άλλο πρώτο, μας δείξει αυτός. Αυτό είναι ο ορισμός των σχέσεων. Και κατά τα άλλα, η συνοδοξία το είναι σαν βυσιά. Ακριβώς σας είπα, διότι δεν υπάρχουν σήμερα, δεν μπορούμε να πεσάνε τους στοικούς ή άλλους, είναι μικρό κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι ακόμα σε εκεί που δεν αναψίζουν και τις συντονίζουν, να είδες. Μπορούμε να πούμε, νο. Είναι σήμερα δεν μπορούμε πια από μια εικόνα Θεού, διότι επεκαλύφθη, δεν ξέρω σε ποιο διαστραμμένο μυαλό, το αντίθετο σημαίνει, το όσο δικό του. Και δεν είναι. Αυτό να εκμεταλλευτούν τα πάντα, και το Θεό δεν θα τον κάνω υπηρέτη. Αν θεωρείς ότι θα τον υπηρέτη, σου μετά από λίγο πεις δεν υπάρχει Θεός. Αφού εγώ είμαι ο Θεός. Ούτε εικόνα Θεού λοιπόν είμαστε σήμερα, ούτε εικόνα Θεού είμαστε σήμερα, ούτε μικρό κόσμο είμαστε σήμερα, ούτε λογαριασμό δίνουμε σε τίποτα εκτός από την είπα, ειδονή. Να περνάτε καλά. Και με τον τρόπο αυτό παράγει τη δική του γούστου, η οποία δημιουργεί το δίπλα μας. Έτσι. Ήρθε σήμερα, χθες πω καμιά άλλη ομιλία καθόλου, ένας άνθρωπος και μου λέει η γυναίκα μου με έκανε να πεθαίνω κρίση πανικού. Κρίση πανικού. Ναι, ναι, μόλι τι έβλεπε μα κρίση πανικού, πάρτε να κάνετε παρά. Και λέω και πια βρήκε. Καλά, το είπα. Βρήκα. Βρήκα μία λέει 30 χρόνια νεότερη. Ναι, 30 χρόνια νεότερη. Η οποία λέει. Δεν παθαίνω κρίση εκεί. Όχι, εκεί δεν παθαίνουν οι κρίσει. Αλλά λέει, παθαίνω άλλο πράγμα, έχουν και εκείνη κρίση, έχετε δίκιο που λέει, αλλά είναι κρίση λέει άλλο είδος πλέον, ότι δεν το πιστεύω σε όλη αυτή την, τέλος πάντων, έτσι. Τα 25χρονο κορίτσι είναι μια έκρηξη. Πώς θα την παρακολουθείς κάποιος, που είναι 55. Δεν μπορεί να παρακολουθείς. Φοβόμαι θα μ' αφήσει να είσαι λίγο. Το κατάλαβες, αυτό είναι δύσκολο, να το φανταστείς, αλλά φυσικά και δεν είσαι. Λοιπόν, τι με συμβουλεύετε να κάνω. Λέω, δεν έχω τίποτα να σου πω. Τίποτα, τίποτα, λόγω λίγο. Μα εσύ είστε που είστε, επειδή ακριβώς το είναι κάτι από αυτό που λες, αρνούμε να σου πω λούπρες. Θα καταστρέψεις τη ζωή σου και φορές. Έτσι έκανε. Αυτό παθαίνουν σήμερα οι άνθρωποι. Καταστρέφουν τη ζωή τους σε διαφορετικές δόσεις. Γιατί, διότι ο τρόπος είναι ο ίδιος, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το θέμα. Ο ίδιος δεν ήρθε, δεν έπρεπε να κάνει μια αλλαγή στη ζωή του. Δεν αντιλήφθη. Πάντα νομίζουμε, έτσι, ότι η λύτρωση θα έρθει από κάπου αλλού. Ναι, γιατί το γούστο και η επιθυμία πρέπει να είναι ακέραια. Το που θέλω είναι ιερό. Άρα θα αλλάξει εσύ. Γι' αυτό και η ηθική του γούστου συνδέεται πάντοτε με τη θέληση αλλού.
Είμαι ισχυρός, σου επιβάλλω και το δώσω. Θα μου αρέσεις. Θα κρατάει ο καημένος ή η καημένη τον καθρέφτη, στο πόδι θα του πέσει ο καθρέφτης. Ή άλλο καθρέφτη. Και κάποια στιγμή τελειώνει η ζωή. Αυτά. Εμείς που μιλάμε με πολλούς ανθρώπους, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Αν κανένας ζει μόνο τη δική του ζωή, να μην είναι μοναδικός. Και δεν έχει την εμπειρία αυτή. Και των διαβασμάτων, αλλά και την εμπειρία της κοινωνίας. Οι φοιτητές, σήμερα, όλο, τι να δείτε. Με τον πιο σφαλακτικό τρόπο, πληρώνουν την αδυναμία των γονείων τους, να τους δώσουν έναν τρόπο αυθυπέρβασης. Λίγο να τιμήσω ένα νόημα ευρύτερο από την ειρωνία και την ευχαρίστησή μου. Κάτι βαθύτερο από το δικό μου μαραμένο και λυπή ορθολογισμό. Ένα σύστημα ζωής για τον κόσμο και την ύπαρξη. Καταλάβατε. Και άρχισε και εσύ τον μαθεωρίες. Και πάτε στο ψυχείο, το μετά, στο ψυχολόγο που σας λέει να ενισχύσουν το εγώ. Η χειρότερη συνταγή που μπορεί να σου δώσει να το πει, αν σου πει, κοιτάξτε, γκρέμισε από το εγώ, ρε παιδάκι, α, λεφτά δεν έχει. Άμα θα πει και ξανά παπά να μου το πει αυτά. Καταλάβατε. Γι' αυτό ξέρετε, οι κανόνες απαγορεύουν αυστηρά στον παπά να πάρει αμοιβή για την εξομολόγηση. Ξέρετε γιατί. Γιατί να μπορεί να πει την αλήθεια. Απαγορεύεται. Δεν μπορεί να δώσει. Σου μου λόγησε. Πάτε. Έχει ένα γάμο, δίνει κάποια λεπτά. Τέλο πάντων, θα ξεχωρίσει ποτέ. Για να μπορεί να σου πει αυτά τα οποία σύμφωνα με τεράστια δυσχυλική παράδοση, μπορεί να σου πει αν την ξέρει την παράδοση. Επομένως, να συνοψίσω και να τελειώσω. Το δράμα του ανθρωπισμού, το οποίο πρέπει να ξανασκεφτούμε οπωσδήποτε, πάει που κατευθύνεται, αν είναι καταστροφικός ή αν είναι μόνιμος, έγινε στο ότι έχασε τις πληγές σου. Και την έννοια της φύσεως, την αρχαιοποιητική, και την έννοια της εικόνας του Θεού, καταλάβατε. Πηγαίνουμε πλέον κάτω και τη φύση. Έτσι δεν είναι. Και εικόνε του εαυτού μα, του Θεού, εικόνα δική μα. Με τον τρόπο αυτό, ο ορθολογισμό, ο διαφωτισμό, πέτυχε και αποτυγχάνει μαζί και βλέπουμε ότι με την άδεια του ανθρωποκεντρισμού συνδυάζεται και επέρχεται και η τελική έκλειψη του υποκειμένου. Και σήμερα νιώθουμε ανήμποροι προς τις τρομακτικές ισχύεις και πιθανότητες καταστροφής του εαυτού μας του κόσμου, της φύσης. Έτσι δεν είναι. Αλλά και τις ισχύεις. Είναι όλα τα πάντα σήμερα είναι, ναι, εν ώψη μεγάλων δυνατοτήτων που προσφέρει η επιστήμη και οι οποίες είναι εγώνιμες, ομορφές. Τρομακτική πνευματική αδυναμία χειρισμού. Τρομακτική αδυναμία άνθρωσης μιας κοινά παραδεκτής ηθικής. Γιατί όσο τη μέση του διαστημήματος δεν υπάρχει. Αν όλα αυτά τελειώνουν, μπορούν να αποτελέσουν ένωση για μια πνευματική επανάσταση. Αυτό είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας και στην ανθρωπότητα. Όπου και αν αρχίσει αυτή η επανάσταση και στον άνθρωπο να αρχίσει. Με τον τρόπο που επικοινωνούμε σήμερα όλοι με όπως θα γίνει παντού γνωστή καταπολή. Ξέρετε, η Ευρώπη είναι σαν τρομακτική κρίση. Μέσα σε 50 χρόνια δεν υπάρχει πια η Ευρώπη. Η Ευρώπη πήγε εγώ σχεδιτής πριν 30 τόσα χρόνια. Η Γαλλία εκεί δεν υπάρχει. Ούτε η Αγγλία υπάρχει. Τον τελευταίο 30 χρόνο.
Κατάλαβατε. Γι' αυτό και σήμερα δεν ξέρω πια ούτε πολιτική ευρωπαϊκή υπάρχει, ούτε πολιτική ευρωπαϊκή υπάρχουν. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αμερική. Έτσι. Στον Καναδά η πολιτική κορέκτη είναι η δικτατορία πια. Δηλαδή, να σας πω περιστατικά τα οποία μου τα στέλνουν κρατώς από εκεί. Θέλετε να σας πω. Αν θα σας πω, θα φλήξω. Πριν από λίγο καιρό, μια κυρία διακόμενη και καθηγήτρια σε ένα πανεπιστήμιο από το Καναδά μου στέλνει ένα περιορισμένο email και μου λέει ότι η κόρη μου 15 ετών είναι λεσβία. Εντάξει. Είναι ένα σοκ για μια μάνα που δεν είναι λεσβία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η μικρή απέτησε να τη φωνάζει με ένα αρσενικό όνομα. Η μητέρα φιλέψε την γυναίκα διαλόγουμενη με ορίζοντες και ήθελε λίγο χρόνο το πράγμα να το δει κάποιος, έτσι δεν είναι. Η μικρή άμεσα την απέτησή της πήγε στην πολιτική πρόνοια και έρθαν την επόμενη μέρα στο σπίτι και της είπανε το παιδί θα το λέει στο εξής έτσι. Παράγεται μια αλλαγή στο σπίτι, μια μικρότερη κόρη αρχίζει να έχει διαφωνίες, αρπάζονται οι κόροι ή της πολιτικής πρόνοιας και υποχρεώνουν να υποστείλουν ψυχιατρική θεραπεία 2 φορές την εβδομάδα, το 13, επειδή δεν κατάφερε να χωρεθεί την αδελφή της. Ξεκινάει η δικαστική διαδικασία και λένε στη μητέρα, εάν τυχόν δεν πεις ενώπιον των αρχών το όνομα που ζητάει το καινούργιο αυτό το παιδί, θες σήμερα θα έρθει το όνομα αυτό. Θα χάσει το δουλειά στο πανεπιστήμιο και θα διωχθεί σε φυλακή. Δεν ξέρω αν σας λένε τίποτα με αυτά. Αν σας λένε τίποτα με αυτά. Δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει χρόνος να το walk in, έτσι. Απλό πράγμα είναι να αποδεχθείς ένα σεξουαλικό προσανατολισμό. Κατάλαβα τι λέω. Και άλλο πράγμα είναι να σου δοθεί ο χρόνος να το εντάξεις αυτό στη σχέση σου με το παιδί σου. Δεν είναι. Κατάλαβα τι λέω. Και επίσης, να γίνει και μια συζήτηση. Ένα παιδί 15 ετών. Να γίνει κάποια συζήτηση. Έτσι δεν είναι. Για την ιδέα που τους ήρθε. Πολλά αυτά. Εμείς οι παλιοί ψοί, πάμε στο μυαλό. Καταλάβατε. Αν έρθει σε μένα ένα 15χρονο και μου πει ότι είναι ο φιλόφιλος, δεν ξέρω, είναι. Εγώ οφείλω να κάνω μια διερεύνηση σχετικά με το πόσο αυτό που λέει το καταλαβαίνει και το εννοεί. Καταλαβαίνετε. Και δεν είναι ένα τραύμα, δεν είναι ένα βέβαιο τη στιγμή, δεν είναι κάτι που θα. Αυτά πρέπει εγώ να τα εξετάσω. Δεν είναι θέμα να αφήσει τον άλλο. Το θέμα είναι να βοηθήσει τον άλλο. Και βέβαια αυτό μια οικογένεια να το διαχειριστεί κάπως μόνη της. Όχι να απειλέσει. Και ένα 12χρονο να το φύγει στο ψυχείο τώρα. Καταλάβατε, εσύ δεν είναι 13 κακοί. Από τώρα. Καταλάβατε. Αυτά είναι σκηνές από το μέλλον. Και όχι μόνο αυτό. Και πολλά άλλα συγγραφή. Στον Καναδά υπάρχει απαγόρευση, άμεση απαγόρευση των προσωπικών και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να το πω αυτό το τελευταίο. Γιατί είναι πράγματα τα οποία. Αλλά για να τελειώσουν, γιατί έχει περάσει η ώρα. Αυτό που σας είπα. Αναζητούνται πηγές νοήματος. Σήμερα για να έχουμε νόημα κοινό και να παράγουμε ερμηνείες σε έναν κόσμο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που μας αφήνει
εκκρεμές ο μεταδιαφωτισμός. Έτσι. Λοιπόν, είπα πολλά, δεν ξέρω πώς ακούστηκαν. Τώρα μπορείτε και εσείς να πείτε κάτι. Ο πατέρας Νικόλος κατέχει τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Πώς να ξεκόμαστε. Πάτερ, που ευχαριστούμε για την ανάγκησή σας και την αφήγησή σας, η οποία σε αυτό το βιβλίο, ή δεν ξέρω, πάνω από μια ώρα, παρασύρθηκε να ψηφορήσετε. Μας φέρατε σε ένα σημείο να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα, τα οποία πρέπει κατά καιρούς να το κάνουμε στη ζωή μας αυτό. Αυτή τη σκέψη που βρισκόμαστε. Αλλά αυτό το θέμα είναι ο ανθρωπισμός και ξανά έρχεται στην επικαιρότητα, γιατί ο τίτλος είναι να το ξανασκεφτούμε πάλι. Και όλοι εδώ οι ακροατές και όσοι σας ακούσαμε, ξέρουμε ότι ο ανθρωπισμός ξεπήρυσε και αναδύθηκε όχι από το μηδέν. Για να υπάρξει ανθρωπισμός, υπήρχε από ανθρωπισμός. Εννοείται. Και θηριωδία. Τώρα, να σας πω τη δική μου την αφήγηση, ότι ο αμαθρωπισμός δεν είναι φαινόμενο της τωρινής εποχής, είναι μόνιμο φαινόμενο όλων των ιστορικών εποχών και όλων των γενιών, όπως και ο ανθρωπισμός. Και αν συμφωνείτε, και μεταπολεμικά με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που υπήρχε η βαρβαρότης, μέσα στη μεγαλύτερη βαρβαρότητα υπήρχαν οι αναγνωμένες του ανθρωπισμού. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι που αναδύεται στη ζωή του ανθρώπου από τη συνειδητοποίηση. Για να μην αγρηγορώ, θα σας πω το εξής, ότι σήμερα όντως συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ανθρωπισμού. Δεν θα κάνω γρήγορα την ερώτηση, όπως μου λέει ο κ. Μπάμπης, ξέρετε γιατί. Γιατί όταν κάνουμε διάλογο, κάνουμε διάθεση. Συμβαίνει, κάνουμε διάλογο, αναπτύσσουμε τις κερδόμενες σας και στις φωνές βαδούν. Εξάρτητα δύο λεπτά είστε. Σήμερα, όλοι το έχετε καταλάβει, υπάρχει ένα ανθρωπισμού και ξεκινάει από πολλές θέσεις. Και καταρχήν είναι η ανθρώπινη συνθήκη. Κάθε άνθρωπος γεννιέται σε αυτόν τον κόσμο και καταλαβαίνει αμέσως σε τι κόσμο βρίσκεται. Από μικρό καλά και κλαίει και τα θελειώνα και κάτω. Έχει τον εγωισμό. Αυτό ισχύει για τους πάντες. Μετά η εκτίμηση της επιθυμίας που είπατε. Τόσοι άνθρωποι μεγαλώνουν και ζούμε και η εμπειρία μας τι μας διδάσκει. Ότι η επιθυμία μας ακυρώνεται. Ή και όταν εκπληρωθεί ακόμα, δεν είναι κάτι που χρειάζεται να ψυχεί πριν να μας πούνε. Ο καθημερινός άνθρωπος το ζει αυτό. Την ακύρωση των επιθυμιών. Και την αναρχέτηση του νοήματος. Και λέει ένα απλό τρόπο. Α, τι κάνω εγώ τόσο καιρό στη ζωή μου, βασανίζομαι να βάλω λεφτά και λοιπά. Αφού στο τέλος ο θάνατος είναι που θα κερδίσει. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς το Χάι Ντέγκερ, λοιπόν, Σάρτη, για να καταλάβει ότι όλα καταλήγουν στο μηδέν. Αλλά τώρα θα αναφερθώ στον κύριο Μπάρμπα. Όλη αυτή η αφήγηση για τον ανθρωπισμό καταλήγει σε ένα ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω. Ότι εμείς οι άνθρωποι που ζούμε σήμερα, γιατί ας πει εγώ την ονομάζω νέα βαρβαρότητα, η οποία είναι με καλυμμένη με ωραίους μαγκούλιες, από πάρα πολύ ωραία λόγια. Δηλαδή θα ακούσετε πάρα πολύ ωραία λόγια από φιλόσοφους, πολιτικούς και θεολόγους, και πατριάρχους, και τα βάζω όλα μας, πόσο αυτό, πολύ ωραία λόγια. Εάν αυτό δεν γίνει κάτι που παίρνεται από το βίωμα του ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά ζει τη ζωή και την ανατολή μέσα του, γιατί αυτό είναι η ουσία, να νιώθω το νόημα της ζωής, σημαίνει ότι έχω καταλάβει που το ρεύμα, που πάω. Το ρεύμα είναι ο άνθρωπος. Εμείς όλοι, οι σημερινοί, μπορούμε να ενεργούμε τον εαυτό μας και πώς. Αυτό είναι το τελικό ερώτημα. Με ποιο τρόπο θα το κάνουμε αυτό, μέσα σε όλη την εισπολή του. Συμφωνώ στο ότι πάντοτε υπάρχει ένας ορισμός του ανθρώπου σε κάθε εποχή. Έτσι. Αλλά είναι, όπως είπα ξαναπεί, παράγωγος ο ορισμός αυτός. Και οι αρχαίοι φιλόσοφοι και οι θεολόγοι
για να ορίσουν τον άνθρωπο, έτσι, πρώτα όρισαν την έννοια του είναι. Θα βλέπετε τους αρχαίους ή στο Ιτήν, ξέρω, ο Επίκουρος, ο Αριστοτέλης, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με την φυσική επιστήμη και θέλουν να διευκρινίσουν τι είναι ο κόσμος, ούτως ώστε να ορίσουν ανάλογα τον άνθρωπο. Καταλάβατε. Και βεβαίως υπάρχει και στη θεολογία το ίδιο. Είναι ο Θεός η διαμάχη, η πρώτη της ιστορίας, ήταν μεταξύ Πρωταγόρα και του Πλάτωνος. Ο Πρωταγόρας είναι σοφιστής και λέει «Πάντων χρημάτων μέτρων ημίν άνθρωπος». Το μέτρο για τα πάντα σε εμάς είναι ο άνθρωπος. Και λέει ο Πλάτων, ενάντια στον Πρωταγόρα απευθείας, όχι, λέει, πάντων ημίν μέτρων, πάντων χρημάτων μέτρων Θεός. Για να σου πω, μέτρο είναι ο Θεός. Όχι ο άνθρωπος. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες τάσεις. Καταλαβαίνετε στην ιστορία. Τι ακριβώς θα ορίσουμε τον άνθρωπο ως κάποιον ο οποίος είναι ο κατακτητής της φύσεως και του κόσμου, δηλαδή αυτός ο οποίος, στο βιβλίο για τον ολοκληρωτισμό, το περιγράφει αυτός διαμάχης του Χόμπς και του Γκρότους. Ο Γκρότους λέει ότι υπάρχει φύση, αλλά εκεί μας παγορεύει. Θα κάνω. Ο Χόμπς λέει, όχι, υπάρχει φύση, αλλά εγώ τι κάνω. Τη δική μου. Όλη η νεωτερικότητα στηρίζεται πάνω σε αυτό. Λίγησε αυτή η δεύτερη. Αυτή η δεύτερη που είναι ο... Με ακούει, που είναι ο... Ναι. Αυτή η δεύτερη τάση νίκησε. Ότι την φύση εγώ κάνω και δοκιμώ ατομικά μέσα στη φύση αυτή κλπ. Επομένως, ο ρυθμός του ανθρωπισμού εδώ, πλέον, είναι αυτό που εγώ θεωρώ ως ανθρώπινη αυτοκίνηση και ως άτομο μόνο. Καταλαβαίνετε. Αυτό από την δική του βούφου θα απέχει πολύ. Θα χρειαστούν κανένα δύο αιώνες για να ολοκληρωθεί σε μια αυθαιρεσή απόλυτη. Έτσι, για πέστε. Μπορείς να ελπίσεις. Εκτός από τις δύο αυτές απόψεις, έχουμε το γνωστούν του Παπαδούτσου που λέει ότι μέτρο μου είναι ο Θεός. Ναι, σε βάλε. Και αν είσαι τώρα σε ένα εκκληκτικό, να έκανε μια μεταφέρον τη θεσπιακή θεολογία και έλεγε και ότι στην Αμερική, στην Αμερική, ας πούμε, σήμερα λένε ότι ο Θεός θα είναι ο άνθρωπος του μέλλοντος. Ο Θεός είναι ο άνθρωπος του μέλλοντος. Το χωμοντέως. Σας είπα, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει να ζει 200-300 χρόνια. Αλλά με τι μούσκουλα θα ζήσει. Θέλετε, με εκείνη μια φοβερή σύγκρουση, η οποία φαίνεται ότι στην ορίζοντα. Καταλάβατε. Πώς θα ζήσει. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση, επειδή δεν έχουμε παράγει τον εαυτό μας, δεν είμαστε αυτοπάρακτοι. Ο Πλουτίνος λέει κάποτε το έννοι, διαφέρει από τον άνθρωπο, ότι είναι αυτοπάρακτο, παράγει τον εαυτό. Εμείς δεν παράγουμε τον εαυτό μας. Και για τον λόγο αυτό, δεν μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα για το εαυτό μας χωρίς να λύσουμε το πρόβλημα του μηδενός. Το μηδέν μας ακολουθεί παντού. Με διάφορες προσθέσεις.
Ναι. Σηκωθείτε. Αν θέλετε πολύ να έρθετε, γιατί δεν αναφέρεται αυτό. Αυτό μια σκέψη μπορεί να φανεί αμβρική, επειδή το κολλάω στις συναντικές μου εσείς σας. Ναι, ναι, σας ακούω. Στο τέλος, λοιπόν, ο άνθρωπος είναι θύμα, σε εισαγωγικά, της ευφυΐας του, γιατί νόμιζε ότι μπορεί να σταθεί ο ίδιος, γιατί αυτή η ευφυΐα, την οποία την έκοψε, έτσι, την ξέκοψε, έκανε στη λογική του και στην ευφυΐα του, εξελίχθηκε λοιπόν και τον τρόπο, όπως έφερε το ένα, έφερε όλη αυτή την έκρηξη στην εξυπνομική, η οποία του έβλεπε και μια ευκολία στη ζωή και στην καθημερινότητα. Τον έκοψε από την πνευματικότητα, που μου δείξε στην απόλαυση, ευκολία έφερε μια απόλαυση. Εγώ τον έβλεπε και λίγο θύμα μέσα σε αυτό, είναι υπεύθυνος γιατί το άφησε την πνευματικότητα στην άκρη. Είναι λοιπόν θύμα της ίδιας της ευφυΐας, έκανε ως καινούργια θεωρία και αξία τη λέξη ευκολία, με όλη τη φιλοσοφία που έχει μέσα, εύκολα να βρω λεφτά, να δώσω παιδιά. Και υπάρχει μια αποτρίωση την οποία τα λέει, μην τα ξαναλέει και συμφωνώ, πρέπει να τα λέμε για να τα καταλύσουν οι άνθρωποι, πιο απλοϊκοί, πιο όλα να είναι κατανοητή, σε αυτού που αγωνιζόμαστε έτσι με το λιόριο. Το θέμα είναι ότι είναι τόσο δύσκολη η θεραπεία τώρα πλέον, καταφέρνω σαν σκέψη, διότι όπως ένας εκπαιδευτικός, ας πούμε, ειδική αγωγή, επειδή έχει περάσει από εκεί, πρέπει να αλλάξει και να τα βάλει να καταφέρει με συνέπεια και πάρα πολύ εκπαίδευση ένα παιδί π.χ. που έχει αυτισμό να μπορέσει να κατανοήσει ότι τώρα διψάω και πρέπει να το πω με μία λέξη διψάω και να ικανοποιήσω την ανάγκη μου. Όλο αυτό είναι τόσο δύσκολο. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι λοιπόν σήμερα μετά από όλα αυτές τις σκέψεις και τα συμπεράσματα να πρέπει να βρούμε τους τρόπους τους εκπαιδευτικούς, είτε είναι τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, είτε είναι η εκπαίδευση της οικογένειας. Εγώ καταλαβαίνω σε εισαγωγικά πάλι μια απογοήτευση και δεν ξέρω αν είναι εύκολο, διότι και γι' αυτό βάζω το παράδειγμα της εκπαίδευσης ενός παιδιού με αυτισμό, επειδή λοιπόν και ο σύγχρονος άνθρωπος φτάσαμε να έχουμε μια τόσο ακραία και δύσκολη κατάσταση, η θεραπεία είναι πολύ δύσκολη και χρειαζόμαστε πρακτικές πλέον με συνέπεια και πρακτικές οι οποίες πλέον είναι και πάλι βάζουν να δουν αυτό. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω ότι θα διαφωνήσω μαζί σας. Ναι. Νομίζω ότι η εποχή μας έχει το μεγάλο αυτό φοβερό προνομίο να μην αμφιβάλλει ότι είμαστε χάλια. Να μην αμφιβάλλει ότι δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε. Από την πλευρά του θεωρητικού, έτσι, είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε μια περιγραφή της κατάστασης. Δεν μπορούσαμε να πω 100 χρόνια τόσο εύκολα. Όταν ο Νίτσε έλεγε ότι ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας του πολέμου, τον θεωρούσαμε τρελό. Κι όμως ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας του απολύτου πολέμου. Έχουμε το προνόμιο μιας ιστορικής επίγνωσης. Σήμερα ο κάθε, οι δυόμισι τρεις ανθρώπους που συναντώνουν μπορεί να μην δουλεύουν σχέση. Καταλαβαίνετε, πριν από 50 χρόνια δουλεύα αυτό. Κάτι δουλεύω. Οι πλησίδες που φτάσεις από τους συναντώνουν μπορεί να δεν μπορεί να επικοινωνήσουν τα παιδιά. Τα παιδιά με τα οποία συναντραφούν συνεχώς μου λένε ξέχνω. Δεν έχουμε επικοινωνία με τους γονείς. Δηλαδή, ουσιαστικά,
έχουμε το προβλήμα της απελπισίας. Δηλαδή, το ότι δεν έχει κάτι μέσα από αυτά. Είναι περισσότερο μου φανερό. Να πάω σε επίπεδο ιδιωτικούς πολιτικής, οικονομίας και τα... Δεν βλέπετε τίποτα. Βλέπετε ποιοι είναι οι πολιτικοί μας, βλέπετε ποιοι είναι η κατάσταση διεθνής. Δηλαδή, τι χρειάζεται περισσότερο να γίνει. Για να καταλάβουμε ότι στον πολιτισμό κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι το θλιβερό προνόμιο, είναι προνόμιο. Είναι προνόμιο. Δεν μπορεί σήμερα κανείς να αυταπατάται. Να ρόλει συνεφάκια μας τελειώνει. Ναι, πάντα ροζ. Τα χθεσινά ροζ που χθες ήταν ένα ζευγαράκι εκεί στο και τους εξέτασα μαζί στο τέταρτο έτος και τους λέω είστε μαζί, είμαστε μαζί. Λοιπόν, λέω, μπορεί να ακούσουν και αυτά που λέω αυτό, αλλά και να ακούνε. Όπου και να είμαι, θα θέλω να σας παντρέψω. Όπου και να είμαι, θα θέλω να σας παντρέψω. Σήμερα αγωνιζόμαστε να δείξουμε στα ζευγάρια το πόσο όμορφο είναι ο άλλος. Και να τους κάνουμε ξανά να ερωτευτούν, να ερωτευτούν. Ξέρετε, πόσο πολύ αυτός ο λίμβας, ο καυτός χρέας της ευδοτήμησης και της αυτοπραγμάτωσης δεν αφήνει πίσω του ούτε καν την αυτοσυντήρηση. Και αναρωτιέται κανείς πόσο ακόμη πρέπει να αυταπατηθούμε. Δηλαδή, σε λίγο θα δείτε δικαιώματα τα οποία δεν θα τα ζώσετε ποτέ. Και θα προβάλλουν δικαιώματα για να έχετε τίποτα να πείτε. Και θα γίνουν όλα. Και το ερώτημα θα είναι πάντοτε υπάρχει η έννοια του είναι. Είναι ένα όνομα άνθρωπος τούτο και όχι τούτο. Το ερώτημα. Τι είναι αυτό που θα προβάλλεται σαν επιχείρημα. Σε δικαίωμά μου να παντρευτώ το σκύλο. Θα προβάλλει αύριο στο δικαίωμα. Το δείτε. Σα φαίνεται μακρινό, είναι πολύ κοντινό. Για να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, πρέπει να θέσετε πραγματικά ερωτήματα άλλου είδους που σήμερα δεν τα θέτουμε. Πρέπει να θέσετε διαχείριση των πάντων σε ανθρώπους που ασχολούνται με ψυχικά προβλήματα, με κοινωνικά ζητήματα και να μην τα λύσουμε αυτά. Αλλά και αυτά για να λυθούν. Πάλι πρέπει να ρίξετε εσύ στο ερώτημα το του είναι. Τι είναι ο άνθρωπος. Αν δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος, δεν μπορώ να σας πω γιατί έχει περισσότερο δικαίωμα το σκύλο. Δεν έχει. Είναι τα δικαιώματα των μηχανών. Έχετε γιατί δεν είμαστε οι δικαιώματα, βέβαια. Έχει. Έχει. Δεν μπορεί να μην έχει. Αυτά όλα δεν τα βάλω σε παρένθεση γιατί θα μας ξεμπροστιάσουν αυτά. Αυτά να σχεδόν στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό ήταν καλό. Του πήρε συζητήσεις με συνεντεύξεις σχεδόν. Και με την έννοια αυτή είναι λίγο πιο αναγνώσιμο σε σχέση με άλλα περιπτωτικά. Με δημοσιογράφους που ευτυχώς ακόμα υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα. Έτσι. Πάτε να πείτε κάτι. Και να ευχαριστήσω που είπατε λίγο για τον Openness και τον Coder Progress που νομίζω στο ελλαδικό χώρο δεν καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει στο εξωτερικό και πώς πάνε τα πράγματα, ιδιαίτερως δε ο Καναδάς. Εγώ που είμαι Καναδός μεγαλωμένος της Διασποράς, βλέπω με άλλα μάτια, καπνισμένα μάτια του Καναδά, που από τότε που γεννήθηκε και μεγάλωσε, πόσο είχε αλλάξει μπροστά στα μάτια μας. Σε λίγα χρόνια έχει αλλάξει 100 κοινών πυρών. Και δεν καταλαβαίνω ποια είναι αυτή η χώρα.
και δεν έχουμε δικαιώματα να μιλήσουμε και πρακτικά θα έχουμε βιώσει στην εξομολόγηση να έχει έρθει μια κοπέλα και δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε κλίμα, το όνομά της από ζωή ζω και δεν το μπορώ να εξετάσω επειδή υπάρχουν συνέπειες νομικές. Άμεση. Και για τον ιερέα και για τους γονείς και για όλους. Μου άρεσε πάρα πολύ που αναπτύξετε λίγο το θέμα και είπατε ότι όλες οι ψυχοπάθειες έχουν πνευματικές ρίζες. Ναι. Μπορείτε να μας κάνετε μια μικρή σαν να λέγατε εισαγωγή για την επόμενη σας ομιλία εδώ. Σας είπα, θα δω κάποια στιγμή να γράψω ένα βιβλίο για το θέμα αυτό και ελπίζω να μπορέσω. Ναι. Το στοιχείο. Η θεολογία του σταυρού λέει το ακριβώς το αντίθετο. Ότι τη στραβωμάρα των πάντων για την οποία εγώ δεν φταίω, φταίω εγώ. Αναλαμβάνω, καταλάβατε, αναλαμβάνω ευθύνες, έτσι. Και εκεί δεν έχω. Μετράει ότι αν εγώ μπορούσα να κοινωνήσω την αλήθεια της πράγματος, δεν θα λες την πράγματος. Όλοι μας υπέρχονται για όλα σήμερα, ακριβώς για τον λόγο. Διότι δεν φανερώνουμε την εικόνα αυτής της τελειότητας μας τα έξω. Και δικαιώνει ο άλλος ευκολότερα να διαστρέψει τα πράγματα. Τώρα, να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε, είναι πολύ σοβαρό. Εγώ θεωρώ πράγματι ότι τουλάχιστον 10 θεμελιώδεις ψυχικές παθήσεις έχουν πνευματική ρίζα. Είχα κάνει και να δει διαλέξει πριν από 10-12 χρόνια σε διάφορες χώρες. Αλλά δεν βρήκα τον χρόνο να το βάλω στο χαρτί. Και νομίζω ότι θα έρθει ένα αξίωτο ή ένα παράδειγμα από την κατάθλιψη. Έτσι. Η κατάθλιψη είναι. Πώς παράγεται η κατάθλιψη, είναι κρίση ερμηνείας. Δεν καταλαβαίνω. Είναι σημαντικό δεν καταλαβαίνω τι κάνουν οι άλλοι. Αρνούμε τη δική μου θυσία. Να πω δηλαδή ότι. Θα σου το ρίξω κι εγώ. Ξέρετε. Το αποτέλεσμα είναι ότι είναι πάντοτε απέναντί μου, έτσι, με το πιο σκληρό τρόπο. Αυτή η αντιπαράθεση τη συνεφή ουσιαστικά οδηγεί σε πτώση. Έτσι. Οι πάντες απέναντί μου, ξέρω εγώ, με καταδιώκουν, δεν με καταλαβαίνουν, με υποβαθμίζουν, με κάνουν με ρίχνουν. Έτσι. Αυτό το πράγμα, η συνεχής κρίση ερμηνείας, μοιραία θα οδηγήσει σε έναν εκλογισμό που ξέρετε ότι η ανθρώπινη ψυχή μας σας πω είναι κάπως σαν το μπουκάλι που σας είπα. Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει. Όσο υπάρχει το σχήμα, και το κάνουμε μερικά στιγμήματα έτσι, επανέρχεται. Ναι. Αν τα χτύπημα θα γίνουν πολλά, γιατί συνεχώς συγκρούμε. Συνεχώς συγκρούμε και συνεχώς έχω δίκιο. Και δεν ξέρω τι μήνα πρέπει να βγει. Πάντα έχεις κάτι και πάντα έναν άνθρωπο και πάντα έχεις κάτι και δεν υπάρχει. Το παθαγό. Είναι το πλούσιο παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η παράνοια. Για μένα είναι το τίτλο της μετάνοιας. Οι άνθρωποι συνεδέξει της μετάνοιας. Λέω, είναι μετάνοια ή παράνοια. Η παράνοια είναι το αντίθετο της μετάνοιας. Καταλάβατε, προχωρεί κανείς λοιπόν παρανοϊκά. Δεν είναι παρανοϊκός ακόμα. Αλλά η δυναμική της συμπεριφοράς του είναι παρανοϊκή καθαρά. Έτσι, καταγγέλνει τους πάντες και τα πάντα και αυτό και είπα και εσύ ας είναι και εγώ. Αλλά εγώ είπα και εγώ είπα το άλλο, και εγώ είπα το άλλο, και εγώ είπα το άλλο, και εγώ το άλλο, και μετά μόλις εκεί πέρα. Κάτι γίνεται στο μυαλό. Και εγώ ξέρω τι κάτι γίνεται. Και
και ήξερα πάντα ότι έχω δίκιο. Και γνώριζα πάντα. Και ξυπνάει ένα πρωί και σου λέει: ξέρεις, εγώ θα γίνω ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ για το. Αλλά προηγουμένως ήταν ξανά το κλείδος η άρνηση του να αντιμετωπίσω το κακό μέσα. Μέσα. Γι' αυτό οι Άγιοι είναι πιο φυσιολογικοί άνθρωποι, ξέρετε. Οι Άγιοι είναι οι πιο φυσιολογικοί άνθρωποι, πιο υγιεί φυσικά. Γιατί αμέσως στέκουν απέναντι τους, έχουν μια επίβλεψη του εαυτού τους και βλέπουν πώς σου φέρονται. Το βλέπουν αυτοί οι ίδιοι. Έχουν την ίδια την κρίση. Τώρα στέκω απέναντί σας και λέω πώς τους βλέπω εγώ. Καταλάβατε. Και βλέπω ελαττώματα τη δική μου στάση τώρα απέναντί σας. Καταλάβατε πόσο θέλω να βοηθήσω. Πόσο αρκούμε σε ένα θαυμαστικό βλέπω. Καταλάβατε τι λέω. Εάν μείνω στο δεύτερο, θα αρχίσει για σιγά η παρανοϊκή συμπεριφορά. Η ψυχή είναι του το δόμο. Αυτό το ξέρουν όλοι. Όσοι ξέρουν τη σκοπιά του βάθου. Είναι ένα όραμα. Και έτσι το χωρί τώρα η ψυχική όραμα. Μπορεί να τελειώσει. Τελείωσε. Ή αυτό που γίνεται σήμερα. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε. Έρχονται σε βέλη και λένε δεν μπορούμε να αγαπηθούμε. Με ήδη μου. Πρέπει να πάνε τα μάνα μας. Έτσι. Δεν μπορούμε να αγαπηθούμε. Μα ναι, όταν αρχίζει τη λύπη του χρόνου, δεν έχει αρχή και τέλος. Δηλαδή να βγάλει τα μπουκεράκια όλων των πύλων σου. Αστόρα, ναι. Τάκ, 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 του δίνει όλου. Απολύπτουν και φεύγουν. Το παίρνουν και φεύγουν οι ερωμένες. Παπ, 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 παπ. Που να έχει την καρέμι, θα σου φτάνει. Και βλέπουν και αυτοί μετά να ξέρουν πάρα πολύ σκληροί. Στο τέλο θα μου μια σκληρότητα. Οι άνθρωποι με πολλέ ερωτικέ περιπέτειες είναι πάρα πολύ σκληροί. Γιατί δεν έχει μείνει το καθόλου. Και συναντάει ένα πρόσωπο υπέροχο, τη γυναίκα του σπίτι. Και δεν μπορεί να γνωρίσει. Δεν μπορεί, δεν έχει δυνάμεις. Δεν έχει νερό να κάνει τίποτα. Άλλο σιό. Εδώ όμως το lifestyle απαιτεί να έχει εμπειρίες. Τι έχει τη μία που γνώρισε, ας πούμε, κάτσε. Φτάζουν καμιά δεκαετία, 15-20. Στην 21η πλέον δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Το ίδιο θα πάρει αυτό. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει. Και κυρίως αυτό που έρχεται από τη μεγάλη απώλεια της πραγματικότητας της εξαιρετικής αυτογνωσίας, έτσι. Είναι και αρχαία η γνώση αυτό. Η γνώση του εαυτού είναι πάντοτε συγκριτική. Καταλάβετε, η γνωρίζουν τον εαυτό πάντα σε σχέση με κάποιον ο οποίος είναι τελειότερος. Να γιώσεις, αλλιώς είναι επικίνδυνο. Άμα κλείνουν εαυτό μου σε αυτό το σκύλο. Είναι συγκριτική η γνώση. Πάντα, πάντα. Όταν λοιπόν έχω μπροστά μου το παράδειγμα του Χριστού, έχω τρομερό, τρομερό πόλο σύγκριση. Και όσο πιο μεγάλο είναι ο πόλο σύγκριση, τόσο πιο βαθιά είναι και η δική μου συγκλονιστική εμπειρία τη ανάγκη αλλαγή μου. Η δική μου εμπειρία με ζευγάρια μου έχει αποδείξει αυτό το πράγμα τερατοδός, τετράγωνα. Οι πάντες αλλάζουν επειδή άλλαξαν όλα μα. Αν όμως δεν γίνει αυτό, μετά πάμε το πουλά ή το σπαλά. Πρέπει το πουλά και το πει, το πουλά. Πρέπει να αλλάξουν οι άλλοι. Αν δεν αλλάζουν, στο στρατόπεδο. Αφού εγώ είμαι αλήθεια. Δεν υπάρχει ο Θεός, εγώ είμαι. Και έχω την αλήθεια. Θέλω να σου το αποδείξω. Κάτσε κάτω να δεις πόσο λογικός είναι. Πόσο σωστά είναι αυτό. Πόσο. Λοιπόν,
Ένα το που το λέει κι άλλος αυτό δίπλα, μετά που λυθώ, αυτοί δυο μόνο ακούνε. Καταλάβατε. Και γεννιάζεται ο πόλεμος ο πατέρας πάντων. Ναι. Φταίει ο Θεός. Ναι. Πώς δεν φταίει, πώς δεν φταίει. Ο Θεός εμένει στη θέση του loser μες στην ιστορία. Αυτό είναι συγκλονιστικό όμως. Γιατί, το έχω πει πολλές φορές, θα μπορούσε η ανάληψη να μην γίνει. Για μένα είναι μεγάλο θαύμα η ανάληψη. Λοιπόν, οι μαθητές είναι φοβισμένοι, σκοτωμένοι, τρομαγμένοι. Τον έχουν σκοτώσει, τον έχουν διαλύσει το ξύλο, το αίμα έχει φύγει όλο. Έχει, δεν υπάρχει τίποτα που για να ζήσει αυτό και να αν ζούσε, θα το παιδί σε ένα χρόνο που τόσο μην πα και θα αναπνεύσει. Είναι σκοτωμένο, πεθαμένο. Εντάξει, τελειώνει. Βρίσκεται τελευταία σου δουλειά, γίνεται το τελευταίο αίμα, έχει πεθάνει. Είμαστε σκιαγμένοι, τρομαγμένοι, φεύγουν νόη, κάνουν δίκιο κλπ. Να κρυφτούν γιατί τι γίνεται εδώ, τέρμα. Και επειδή το λέω πολλές φορές αυτό, δεν είναι φιλόσοφοι. Αν είναι φιλόσοφοι, θα κάνουν ιστορίες, μύθους. Δεν ξέρουν να κάνουν λήψη. Ψάρε να το ψάρε να το δεν κάνουν ιδέα, δεν κάνουν τίποτα. Δεν πατήσανε, φύγα και έρχομαι. Και ξαφνικά αυτά τα ανθρωπάκια σου λέει το μήνα είναι ζωντανό. Το σκοτώνω μου σου. Σε τρώω ζωντανό, σε κέρδο. Γίνεται αυτή λοιπόν. Η Μέρη Ανάσταση είναι το πιο αναμφίβολο γεγονό τη ιστορία. Όπω είδαμε, η Μέρη Ανάσταση απλά δεν σκέφτεται. Απλά δεν σκέφτεται. Λοιπόν, και οι πληροφόρε που τον μιλάνε, να τον δώσουν τα δάδια, είναι σίγουρο ότι πέθανε. Και η Παναγία ακόμα λέει είναι μαζί του. Τι να, το νεκρό σώμα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεύτερο μεγαθάμα είναι η ανάληψη. Με ακουμπήσατε, ναι, φέρτε να φάω. Ναι. Πιάστε το να με δείτε. Έλα αυτό, μάνα. Έλα εδώ, ακούμπα. Α! Και στη συνέχεια, εκεί που δεν το περιμέναμε, άγιδονη ο οδυνηρότατη έκπληξη για τους μαθητές. Οδυνηρότατη. Έβγω τώρα. Πού πας! Χάει την ευκαιρία να κάνει την απόλυτη δικτατορία. Καταλάβατε, είμαι εδώ. Ναι, πέθανα, πέθανες. Είμαι ζωντανός, είσαι. Να τα τραύματα. Δεν θα πεθάνω στο εξής. Βλέπω τι κάνετε όλοι. Ξέρω τις καρδιές σας. Ναι. Δεν μπορεί κανένας να με ξεγελάσει. Είμαι ο Θεός. Είμαι. Είσαι. Τι θα κάνετε τώρα. Η απόλυτη δικτατορία. Η απόλυτη κατάργηση της ελευθερίας, η απόλυτη κατάργηση της θεοίδειας. Ο άνθρωπος γίνεται ποτήρι, ποτήρι. Πού κάτω, εναλλακτικά. Το ότι φεύγει, άμαν, είναι για μένα το εξίσου συγκλονιστικό. Είναι η απόδειξη ότι είναι ο Θεός. Και σ' αφήνει ελεύθερο να οριμάσεις. Α. Αυτό το πράγμα. Σε κάνει εικόνα Θεού. Ίσως, σε βλέπεις αδύσως. Και από εκεί είναι ο δημιουργός. Αλλά δεν το λέω τώρα. Αν για μένα ζούσε στην Ιερουσαλήμ 2000 χρόνια τώρα τέτοιος τύπος, εγώ θα ήμουν τάδε στα βουνά. Το λέω αλήθεια. Και όχι μόνο εγώ και εσείς μαζί. Θα βρίσκαμε τρόπους. Θα σκοτωνόμαστε να βρούμε τρόπους. Θα τον εξαπατήσουν αυτό που καταλάβατε. Να ξεφύγουμε, είναι η απόλυτη δικτατορία της αλήθειας. Λοιπόν, αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Ο Λένιν, ο Στάλιν, αυτό έκανε. Καταλάβατε, εμείς είχαμε τους τρεις πειρασμούς του Χριστού. Τι λέει ο πειρασμός σου. Εξουσία σε όλα τα έθνη. Τι θέλεις, λέει ο διάβολος. Τι λέει, όχι. Δεν γίνεται. Εγώ άλλου είδους. Αλήθεια, έτσι. Δεν το βάλετε. Για μένα, αυτά
με τρομακτικά μεγέθη. Και το ότι σήμερα τα βάζουμε στο ντουλάπι είναι μια από τις αιτίες και το τρώμε ένα στον άλλο. Τώρα, αν βρέμε καλείς έναν τρόπο να μην σας φάω ζωντανός επειδή θέλω να κάνω το θέλημά μου και επειδή νομίζω ότι είναι ξυπνότερος από εσάς, θα δίνω το πει. Περιμένω ή πει. Καταλαβαίνω, εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Ναι. Για το ασυνείδητο που είπατε, ότι στο μέλλον θέλετε να γράψετε κάτι. Α, είναι αυτό εξαγγελικά. Είναι το τρίτο στόχο που το μέλλον θέλετε να γράψετε. Αυτό δεν θα ήταν. Θεολογία και συνείδητο λέγουν πράγματα φοβερά εκεί μέσα. Δηλαδή είναι το συνείδητο πιο πολύ παλιό υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Η ουσία τη ψυχική ασθένεια είναι υπαρξιακή, πνευματική. Το ότι καταλήγει να γίνει ψυχική ασθένεια είναι ένα άλλο ζήτημα. Και κυρίως είναι θεμελιωδώς. Είναι ζήτημα πνευματικό από τον συνεδρισμό. Σας το λέω γιατί και η δική μου εμπειρία αυτή. Και αυτό συγκεκριμένο στο συνεδρισμό. Έχει να κάνει ναι, με το πώς ακριβώς καταλαβαίνω το ασυνείδητο πώς ακριβώς του δίνω δυνατότητα να εκφραστεί. Πολύ σημαντικό. Να το ακούσω τι θέλει να πει. Έτσι, αντί να προχωρήσω σε αποθήσεις, σε διαποθήσεις και τελικά η χειρότερη απόθεση για μένα, η απόθεση του απολύτου. Η απόθεση του απολύτου. Άρρωστε. Δεν θέλω την απόλυτη αγάπη. Τι σημαίνει αυτό. Να εκτάθει. Δεν θέλω την απόλυτη ελευθερία. Τι σημαίνει αυτό. Να ξανά εκτάθει. Δεν θέλω την απόλυτη γνώση. Τι θες, την αγνία. Να ξανά. Δηλαδή τι γίνεται. Με όλα αυτά καταρρύει αυτό η εκτίμηση και μετά ακολουθεί η κατάθεση. Κρίση νοήματος. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έλλειψη αυτοεκτίμησης. Και αμέσως μετά αρχίζει ψυχοδυναμικά, δηλαδή να λειτουργεί ο μηχανισμός που θα οδηγήσει πιθανώς σε ψυχική διαταραχή στο τέλος. Άρα η εξομολόγηση είναι η δεύτερη. Η εξομολόγηση βοηθάει πάρα πολύ. Αυτή η διαδικασία που επιτρέπει στο ασυνείδητο. Όχι ανθρώπινη, απλά είναι κριτήρια γιατί η εξομολόγηση έχει χάρη μέσα. Δηλαδή είναι και αυτός που μπαίνει εκεί μέσα. Να μην το στέκεσαι και του λες κάτι. Ναι, αυτά δεν πρέπει μην ξεχνάτε την ψυχοθεραπεία. Αλλά πήθηκε στον πολυεστατικό χώρο και ιδίως στην Αμερική δεν υπάρχει εξομολόγηση. Δεν υπάρχει εξομολόγηση. Ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι ήταν η κρίση. Δεν έβλεπα τα καφενεία γεμάτα σφιχτικά. Και μια φορά ήμουν με ένα ξένο φίλο, ξένα συνεργείο, και μου λέει, τι κάνουν όλοι αυτοί. Ομαδική ψυχοθεραπεία. Το γεγονός αυτό, σε άλλες κουλτούρες απαγορεύεται. Στην Αγγλική πάγου, εκτός αν έχει μάτσα με τη Γερμανία, καθένας πίνει μόνος του, η μόνη φορά, στο μετρό του Λονδίνου, το οποίο ξέρετε είναι πολλές δεκάδες μέτρα κάτω. Του τσιού. Και είναι πολύ μικρό το τούνελ. Είναι τόσο γάρι, σε σοκοράει το τρένο. Είναι κλειστοφοβική κατάσταση. Έτσι, πραγματικά. Πήγαινε, λοιπόν, και τους απειάτε είναι, δεν επιτρέπεται να μιλήσουν ένας με τον άλλο. Ούτε να κοιτάξουν ένας τον άλλο. Είναι η κουλτούρα, η Βρετανική. Όσο ωραία την άρθρα κυρία μου, δεν θα σταθεί κανένας. Όχι όπως οι Έλληνες που κοιτάνε έτσι. Εκεί απαγορεύεται. Το κοίταγμα απαγορεύεται. Όπως στο μοτιδέρμα. Στον δρόμο δεν θα κοιτάξει ποτέ δύο ώρες τον άλλον. Οι good manners δεν επιτρέπουν να δεις
ποιον έχει απέναντί σου, πολύ πιο κατουβάκι του τζάμπου. Του πει την άποψή σου, του πούμε για την μακιγιά τη. Αυτά απαγορεύονται. Είναι αδιανόητα. Όπως είναι αδιανόητο το σωματικό άκυρο. Να σε δείξω άλλου χίλιε φορέ. Excuse me, sorry. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν εκεί που μας έτρωγε το τρένο, σταματάει το τρένο. Και σβήνουν και τα φώτα. Λοιπόν, και ξαφνικά ακούω όλο το τρένο να συζητάει ο ένας με τον άλλον, γυρνά να μπήσουν αυτό το άλλο έτσι, αυτόματα. Και αρχίσαν να μιλάνε για το καιρό, για την Arsenal, για το Buckingham, για το Ρηφτό και πήγω, τι μπορείτε να φανταστείτε, μπουρ, και αυτό ήταν αυτό. Και ξαφνικά, ανάγοντα πότε ξέρετε τώρα, και όλοι αυτά. Και δεν ξέρω εμείς κανένας με αυτό το τέλο. Είναι ομαδική ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς το ασκούμε σαν σπόρος. Και γι' αυτό και τα ποσοστά κατάθλιψης, ενώ στην Αγγλία είναι στο 34% σήμερα, μεταξύ των νέων, στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερα. Ναι, αλλά και αυτό μόνο που δεν αρκεί. Γιατί μετά από λίγο, αν τα προβλήματα είναι πολύ ισχυρά, δεν αξίζει. Δεν αρκεί να καλέσουν το καφενείο. Όσο είναι κοινά προβλήματα, στο καφενείο γίνεται θεραπεία. Ποιο καφενείο. Σήμερα έχουμε όλοι. Βλέπετε έτσι, πως όλα συνδέονται. Το κινητό. Το ζευγαράκι στο παγκάκι, αντί να φιλούνται και να αγκαλιάζονται. Χωρί γιατί μου έρχεται να αγκαλιάζονται, θα ξέρετε ότι έχει τελειώσει ο έρωτας του Μίξη έτσι. Τελώς. Το είπα κάπως στο... Το κάνεις ένα σκέτς κάπως στη... Πρόσφατα και το είπα σε μια άλλη... Μιλάς που λέγαμε φοιτητές. Ένα ζευγαράκι ήταν σκίτσο. Θεατρικό. Στην Αγγλία έχουμε φτάσει όψα. Κάνε έτσι την κοπέλα και είναι λίγο και διαβάζει ένα βιβλίο. Και έρχεται ένα αγόρι και διαβάζει και αυτό ένα βιβλίο. Το αγόρι κοιτάει μια-δυο φορές και γυρίζει ο Φιάξ λέει: είσαι πολύ όμορφη. Αυτή κλείνει το βιβλίο και του λέει: το φαντάστηκε αυτό και τώρα θα τα πω όλα τις πανεπιστημιακές αρχές. Και λέει το αγόρι, είμαι φοιτητής του παραμαγικού τμήματος, μαθαίνω το ρόλο. Έχει τελειώσει οποιοδήποτε παραδοσιακή φλερτάρισμα, πάει. Και αμέσως θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση και φαντάζομαι ότι με τον τρόπο αυτό στην Αγγλία θα υπάρχει. Ο τρόπος είναι μόνο μέσω αγγελιών, να το γνωρίζουμε. Ήταν, το είχαν το πουί. Τώρα πλέον θα έχουν καμιά, δεν ξέρω, πέσουν μόνο αγγελιών. Την άδε μέρα και δεν θα ήθελα, αν ήταν δυνατόν, ξέρω εγώ, από μια απόσταση, να σας έρθω, πάει και αυτό. Οι περίεργες αντιφάσεις μιας εποχής που δεν έχει χάσει το μέτρο της πια. Και το μέτρο του. Λοιπόν, αυτά και άλλα στο βιβλίο αυτό και σε ό,τι άλλο μπορούμε να. Ευχαριστούμε θερμό στον πατέρα Νικόλαο Λοκοτήτο και εσά και την παρουσία σα. Υπάρχουν και ράγματα και να ψηφίσουν.